Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε με μια, έχω την εντύπωση, πολύ σημαντική εκπομπή, διότι στη σημερινή εκπομπή θα ακουστούν πολλά και διαφορετικά πράγματα, πράγματα σημαντικά που έχουν να κάνουν με το Δήμο μας, με την καθημερινότητα, με τις ζωές μας τις ίδιες, διότι εμείς εδώ σε αυτό νησί ζούμε και θεωρώ ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος για οτιδήποτε συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε μια συνέντευξη τύπου εδώ στο στούντιο του Αιγαίου TV με τον υποψήφιο Δήμαρχο Λέρου και τέως Δήμαρχο Λέρου, τον κύριο Τιμόθιο Κωτάκη, τον οποίο καλησπερίζω στο στούντιο μας. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Να πω ότι κοντά μας σήμερα είναι από το Δωδεκάνησος ο κύριος Γιώργος Παραπουγιούκ, τον οποίο καλησπερίζω. Γιώργο, καλησπέρα. Και από το 12 Report ο φίλος ο Μανώλης ο Πιταροκύλης. Λέρος Report, ο Μανώλης ο Πιταροκύλης. Καλησπέρα Μανώλη και σε σένα. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά σήμερα να ακούσουμε όσα έχει να πει ο υποψήφιος Δήμαρχος. Θα θέσουμε ερωτήσεις τόσο εγώ όσο και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Να τους ευχαριστήσω και εγώ που σήμερα βρίσκονται εδώ στο στούντιο του Αιγαίου TV, διότι γνωρίζω ότι και οι δύο καθημερινά ασχολούνται με τα θέματα και την επικαιρότητα που έχει να κάνει με τα δημοτικά δρόμενα, με την ζωές, την καθημερινότητα όλων μας. Άρα λοιπόν θεωρώ και οι δικές τους ερωτήσεις, όποτε εκείνοι κρίνουν, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο, καθώς το ξαναλέω, μια συνέντευξη τύπου, την οποία εμείς ξεκινάμε αμέσως τώρα, αφού, κύριε Κωτάκη, ακόμη μια φορά κάνω την υποσημείωση ότι είναι μια δύσκολη περίοδος γενικά. Είναι μια εποχή που ζούμε, για να ξεκινήσουμε έτσι, λίγο αχαρτογράφητη. Δεν ξέρω τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Ρευστή. Ρευστή η κατάσταση. Εσείς πώς το βλέπετε, αλήθεια, το όλο θέμα αυτό, έτσι, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση? Εννοείται το γεωπολιτικό, το όλο αυτό που θέμα. Ζούμε ακριβώς. Το ζούμε και εμείς καθημερινά αυτό. Ενέργεια, πολέμους, Τουρκία, ένταση. Περνάει η Φίλιος μια περίεργη διαδρομή. Εκτός της έντασης στην Ουκρανία για των γεγονότων και το θέμα της παγκόσμιας οικονομίας, άρα και της ελληνικής οικονομίας, τα θέματα του COVID και όχι μόνο, που χρειάζεται υπομονή, εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα όσον αφορά τα θέματα υγείας και τη βοήθεια του Θεού στους διοικούντες τον πλανήτη. Εγώ νομίζω ότι σύντομα θα ηρεμήσει η κατάσταση. Τώρα το θέμα με την γείτονα Τουρκία είναι ένα θέμα που εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σχεδόν κάθε καλοκαίρι έχουμε πρόβλημα. Πιστεύω ότι έτσι όπως είναι οι ισορροπίες, οι παγκόσμιες ισορροπίες, νομίζω ότι και ο κύριος Ερντογάν απέναντι δεν θα τολμήσει να κάνει αυτές τις απειλές τις οποίες εκφράζει. Τις εκφράζει για εσωτερική κατανάλωση, επειδή και αυτός θα πάει σε εκλογές του 23. Οπότε υπομονή και ο Θεός να βάλει το χέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινώντας, πρέπει να σας πω ότι πέρασαν περίπου 6 μήνες από την, ίσως και περισσότερο, την τελευταία συνέντευξη που κάναμε. 14 μήνες. 14 μήνες. Γιατί έχω 6 μήνες. Ίσως να λέγαμε να κάνουμε και μια πρωτοχρονιά εκεί και δεν είναι. Τέλος πάντων. 14 μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα σημαίνει ότι δεν σας έλειψα πολύ σαν δημοσιογραφικά. Λοιπόν, παρακολουθούμε τα πάντα και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά θέματα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσένα, Νίκο, να ευχαριστήσω το κανάλι και να ευχαριστήσω ακόμα περισσότερο από σένα τον Γιώργο τον Παγιαβουγίκ και τον Μανώλη τον Πιτεραγγέλη που έχω τη χαρά να είναι σήμερα εδώ και την τιμή. Θα έλεγα να μου κάνουν όποια ερώτηση εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να μου κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ξεκινάμε. 14 μήνες λοιπόν. Τι άλλαξε στο νησί μας? Και θα ήθελα να μας κάνετε και μία πόρνηση για το πού βαδίζουμε, πού πάμε τελικά, διότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εμείς τα λέμε εδώ όπως τα λέμε. Ο κύριος Δήμαρχος έκανε μία συνέντευξη με τον εαυτό του και τα είπε όπως ήθελε να τα πει. Από εκεί πέρα ο κόσμος βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Θέλω όμως τη δική σας άποψη, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το νησί 14 μήνες μετά, γιατί θεωρώ είναι 14 μήνες μετά. Να μου επιτρέψετε να κάνω μία διαδρομή 11,5 χρόνων. Καλύτερα. Εντάξει, είναι δικό σας. Η συνέντευξη είναι δική σας και μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι όπως θέλετε. Ακούστε να δείτε. Επειδή καταρχάς δηλώνω, επειδή ακούω διάφορους φίλους και πολιτικούς φίλους και μη πολιτικούς φίλους, αλλά πάντα φίλους, ότι αν τελικά θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος, το επαναλαμβάνω, το λέω καθημερινά, κάνω καθημερινές συναντήσεις. Με τη βοήθεια του Θεού, αν έχουμε όλη την υγεία μας, και εγώ και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, αν έχουμε την υγεία μας,
θα είμαι σαφώς υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές. Για να κλείσω ένα θέμα. Θα μου επιτρέψετε να προσπαθήσω με πάρα πολύ σύντομο τρόπο να κάνω μια διαδρομή 11,5 ετών, που 11,5 χρόνια είναι στον Δήμο ο συνδυασμός όραμα και σχέδιο, γιατί λέω, με επικεφαλή στον Μιχαλητοπόλη. Υπάρχει μια συνέχεια σε όλες τις δομές της διοίκησης, από τις κυβερνήσεις, τους Δήμους, τις περιφέρειες. Φεύγει η μία διοίκηση, αναλαμβάνει η άλλη, έτσι είναι η δημοκρατία και μακάρι και ευχαριστούμε την Ελλάδα μας που έχουμε αυτή τη δημοκρατία. Εγώ παρέλαβα τον Δήμο από το Γιάννη τον Αντάρτη. Έκανε αυτά τα έργα που έκανε ο Γιάννης ο Αντάρτης και συνέχισα να κάνω κι εγώ αυτά που έπρεπε να κάνω. Η διαδρομή δική μου είναι 7 μήνες, 7 χρόνια και 1,5 μήνες. Διότι αντικατεστάθηκα από τον Μιχάλη τον Κοντραφούρη λόγω υγείας για τους υπόλοιπους 10 μήνες του 2010. Η διαδρομή θα τα πω εντάχει περισσότερο για τα νέα παιδιά που δεν έζησαν εκείνη την εποχή που εγώ ήμουν δήμαρχος, είναι το κλειστό γυμναστήριο της Μερικιάς, το ανοιχτό στάδιο του Ξεροκάμπου, το κινηματοθέατρο, το ξενοδοχείο Λέρος, βιολογικός καθαρισμός, αποχετευτικό δίκτυο 21 χιλιόμετρα περίπου, ανάπλαση του δρόμου από την Αγία Μαρίνα μέχρι την Αγία Παρασκευή, νηπιαγωγείο στο Παντέλη με συνεργασία της τότε νομαρχίας, κατεδάφιση του ξενοδοχείου στο Παντέλη και δημιουργία του πάρκινγκ, σφαγεία στο Παρθένι πάλι με την βοήθεια της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σταθμός εγκατάστασης του ελικοπτέρου Σινούκ στο αεροδρόμιο για την επίβλεψη του Αιγαίου αλλά και για τις αεροδιακομιδές του νησιού μας και των γυρών νησιών, ο δρόμος Μερικιά Κατσούνι, σε όλη τη Λέρο περίπου 22 χιλιόμετρα φωτισμοί, δημιουργία πολεοδομικού γραφείου στη Λέρο, γενικό πολεοδομικό σχέδιο σε όλο το νησί, ανακατασκευή του γηπέδου Λακίου, ασφαλτοστρώσεις, δημιουργία γηπέδων 5x5, ιστορικές διαδρομές, τούνελ Μερικιάς. Εδώ πρέπει να μείνω και να ευχαριστήσω, διότι χωρίς την συμπαράσταση των προσώπων που θα σας πω, δεν θα υπήρχε το τούνελ της Μερικιάς, το να ύμνιστο τον Κώστα τον Βελή, το να ύμνιστο τον Γιάννη τον Παραπονιάρη, το Μάκη τον Βενάρδο, το Χρήστο τον Καρπαθάκη, τον Κώστα τον Δεκούλη. Αναφέρω αυτά τα ονόματα διότι πρέπει να τα αναφέρω. Πιστεύω ότι δεν τα είχα αναφέρει και στο παρελθόν και ήταν λάθος μου και προσπαθώ να το διορθώσω. Αγωγή ίδρευσης, άδρευσης, δεξαμενή νερού στην Καμάρα, στην Αγία Παρασκευή, ταχυδηληστήριο, βλέπε φράγμα Παρθενείο που κάποια στιγμή σε άλλη συνέντευξή μου θα σας αναλύσω το θέμα. Κατασκευή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα που συνεδριάζουν τα παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε, την κάναμε από τον ημερό μας. Άφηξη του Αγίου Φωτός. Φωτισμός. Υπογειοποίηση. Σας λέω τώρα έργα που αφήσαμε όρημα. Φεύγοντας εκτός από αυτά που βλέπετε μέχρι σήμερα, υπήρχαν και κάποια άλλα έργα που ήταν όρημα προς δημοπράτηση για την επόμενη δημοτική αρχή. Φωτισμός, υπογειοποίηση στην περιοχή Χριστού Αγίας Παρασκευής Παντέλη, όλα τα σοκάκια, τα στενά, αποχέτευση, ίδρυυση, φωτισμός, υπογειοποίηση των κολονών, έργο όρημο για δημοπράτηση. Ανάπλαση στο Προύζι, που βάσει της μελέτης έκανε ο κύριος Κόλλιας κάποια στιγμή απλά μία επίστρωση του δρόμου, αλλά δεν είναι έτσι η μελέτη, έχει ευρύτερη διαδικασία και με τις αδειοδοτήσεις. Τη μετεξέλιξη του κρατικού θεραπευτήριου της Λέρου σε κέντρο αποκατάστασης με δημιουργία 600 θέσεων εργασίας και αναστήλωση όλων των κτηρίων. Μαρίνα στο Λαγί, η οποία παρέμεινε όπως την αφήσαμε, τη διαδικασία. Θα σας απαντήσει για κάποιον αιγιαλό του σημείου ο κύριος Κόλλιας σίγουρα και θα απαντήσω στην παρέμβασή του για τον αιγιαλό. Μηχανολογικούς εξοπλισμούς, εξοπλισμός τεχνική υπηρεσία, σύντο αποφρακτικό το μεγάλο αυτό,
Πεζόδρομος Σπαντέλη Βρωμόλιθο, επέκταση του κημητηρίου στο Λαγί, την οποία συνέχισε και ο κύριος Κόλλιας όντως μετά. Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων που δεν ξέρω αν λειτουργούν και πότε λειτουργήσαν. Παιδικές χαρές, περίφραξη χωματερή στη Γούρνα και τα όρημα έργα προς δημοπράτηση που σας είπα. Αυτά η περίοδος η δική μου. 7 χρόνων και κάτι. Ο συνδυασμός, ο δημοτικός συνδυασμός του κυρίου Κόλλια, νομίζω ότι και μέχρι και σήμερα και από το 11, η ονομασία του είναι με όραμα και σχέδιο, γιατί λέω. Νομίζω. Ναι. Για να πετύχεις το όραμά σου... Για όλους. Για όλους. Για να επιτύχεις το όραμά σου, πρέπει να έχεις και ένα σχέδιο. Και καλά γράφεις σχέδιο. Να σας πω ποιο ήταν το σχέδιο. Το σχέδιο ήταν το εξής. Χιτά χιτή, χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ήταν έτοιμο για δημοπράτηση αρχές του 11. Επειδή έταξε στον κόσμο ότι θα μεταφέρει το χώρο, πέρασαν 11,5 χρόνια, πληρώθηκαν αρκετά χρήματα από το ελληνικό δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευτυχώς με μια παρέμβαση εδώ και 2 χρόνια της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έγινε ο ΦΟΣΔΑ, ο λεγόμενος, και ευελπιστούμε σύντομα να υλοποιηθεί το έργο. Αγκυροβόλιο στα Άλυντα. Μετέφυγη δημοπράτηση. Τι θα πει τέφυγη δημοπράτηση? Όταν ένα έργο έχει όλες τις αδειοδοτήσεις, βρει τα χρήματα και περάσει σε διαγωνισμό. Έτοιμο για δημοπράτηση έργο. Κάποιοι αντέδρασαν στην Αγία Μαρίνα χωρίς να έχουν δει τη μελέτη και είπαν ότι θα το μεταφέρουν αυτό το έργο, θα το μεταφέρουν 50-60 μέτρα ανατολικότερα. Πέρασαν 11,5 χρόνια. Δεν υπάρχει το έργο και η περιφέρεια πάλι μαζί με το Δήμο, θα το δημοπρατήσουν. 11,5 χρόνια. Υπάρχει καθυστέρηση νέα δυστυχώς. Λεφτά. Ο σταθμός για την παραμονή του Σινούκ, του ελικοπτέρου, για να σώζει ζωές και να φυλάσσει και την πατρίδα στα χωρικά ύδατα, τα κοντινά με τη Λέρο. Μετά από 11,5 χρόνια, ξέρετε αυτό το κτίριο, την λειτουργία του σήμερα. Διαμορφώθηκε σε σπίτια για τους αξιωματικούς του πεζικού. Μαρίνα στο Λαγί. Τίποτα. Ανάπλαση των περιοχών που σας είπα, Χριστός Αγίας Παρασκευής, έτοιμα, όρημα έργα για δημοπράτηση. Τίποτα. Νομίζω ένα μικρό κομμάτι. Κάποια στιγμή είδα ένα κάτι σκαλοπάτια που κατέβαιναν προς το Παντέλη. Μετεξέλιξη του κρατικού θεραπευτηρίου, τίποτα. Αφαλάτωση, δημοπρατημένη επί των ημερών μας, με μια ένσταση στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ένας αντίπαλος ανταγωνιστής, τελικά δικαιώθηκε ο Δήμος, λέει ότι είναι όλα σύνομα, και τελικά δημοπρατήθηκε 6 χρόνια μετά. Τουλάχιστον δημοπρατήθηκε και λειτουργεί. 6 χρόνια μετά. 6 χρόνια, αλλά... Πάμε στο Λέρος. Τώρα με συγχωρείτε, εδώ πέρα έχουμε ένα βαρύ πυροβολικό στο Λέρος. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, και εσείς κύριοι που παρήσαστε, να το δείτε εν το βάθη. Ξενοδοχείο Λέρος. Ήταν το έργο που με κούρασε πάρα πολύ, που με πεισμάτωσε πάρα πολύ, αλλά που δικαιώθηκε όλη η δουλειά η δική μου και των συνεργατών μου, και δικαιώθηκε και η κοινωνία της Λέρου. Το Φλεβάρι του 11, δηλαδή ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Κόλλια και του συνδυασμού, κάνει μία αναφορά στο τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδος και λέει: ελάτε να μετρήσετε το Λέρος, στείλτε κάποιον πραγματογνώμων να μετρήσει, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον πληρώθηκαν παραπάνω χρήματα από αυτό που έπρεπε. Τότε στέλνει ένα πραγματογνώμονα και έκανε μία έκθεση. Η έκθεση του πραγματογνώμονα ήταν μία έκθεση, μάλλον του Μιχάλη του Κόλλια, και θα σας εξηγήσω από κάτω. Αφού παίρνει λοιπόν την έκθεση ο Μιχάλης ο Κόλλιας, του πραγματογνώμονα που ήρθε για τον Δήμαρχο τελικά, ζητάει από τις τεχνικές υπηρεσίες, αυτοί που υπογράφουν
τα εντάλματα στη διαδρομή του κάθε μεγάλου έργου είναι δύο συγκεκριμένοι υπάλληλοι, πτυχιούχοι, πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτον, που βλέπουν την εξέλιξη του έργου, υπογράφουν τη δαπάνη, ψηφίζει η Δημαρχιακή τότε Επιτροπή. Σήμερα ήταν και η ομάδα αυτή που ήταν κοντά στην υλοποίηση όλου αυτού του έργου. Έτσι, μπράβο. Ακούστε. Αφού κάνει μια αναφορά ο κύριος Κόλλιας προς τους δύο υπαλλήλους, λέει: παιδιά, πέστε μου τις απόψεις σας επί της καταμέτρησης. Δεν πρόφτασαν να πουν τις απόψεις τους. Και στις 4/11 του 11, μηνυτήρια αναφορά του Μιχάλη του Κόλλια στον εισαγγελέα Αφετών, που τι λέει. Δηλαδή δύο μήνες μετά που φώναξε τότε. Όχι, δύο. Τότε είστε πιο νωρίς. Ναι, Φεβρουάριο. Φεβρουάριο και πάμε 10. Καλεί εσάς και όλους τους δημοσιογράφους με μια τρομερή συνέντευξη τύπου που το Λέρος, από το Λέρος δαπανήθηκαν 250.000 ευρώ παραπάνω από το κανονικό. Άρα πιάσαμε τους κλέφτες. Ποιοι ήταν οι κλέφτες? Οι δύο υπάλληλοι επί των ημερών του Κοτάκη και του Μιχάλη του Κοντραφούρη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Την άκουσα εγώ τη συνέντευξη. Σας κάλεσα στο γραφείο μου, στο φαρμακείο και σας απάντησα. Πολύ ωραία. Κατηγορούμενοι για 250.000 ευρώ, δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή 10 χρόνια φυλακή, δύο υπάλληλοι του Δήμου. Και ο εργολάβος. Εάν όντως είχαν άδικο, πολύ καλά τους έκανα. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Όταν η ανακρίτρια που ξεκινάει τη διαδικασία της μηνυτήριας αναφοράς του κ. Κόλλια, βλέπει ότι η καταμέτρηση από το ΤΕΕ με τις απαντήσεις των υπαλλήλων του Δήμου, πολιτικού, μηχανικού και αρχιτέκτονος, κάτι δεν πάει καλά. Και ορίζει καινούργιο πραγματογνώμονα, ονόματι κυρία ήτανε ακίνδυνη πουλιού. Τελειώνει την πραγματογνώμονα της και τι λέει. Προς την ανακρίτρια. Αφού ήλεξε, λέει, επιβεβαιώνω το καλός έχειν των εργασιών και των πληρωμών. Ότι όλες οι εργασίες και όλες οι πληρωμές είναι σωστές. Συνεχίζει. Όσον αφορά για τον πραγματογνώμονα του ΤΕΕ, παρέλειψε, ηρωνικά το παρέλειψε, εμφανείς εργασίες, δηλαδή τμήμα της πλάκας του δευτέρου ορόφου, δηλαδή λέει ο πρώτος που ήρθε ότι η μισή πλάκα, η τελευταία του Λέρος, βλέπει τον ουρανό, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σενάζια δεν υπάρχουν, μανδύες οπλισμένου, αυτά τα διαβάζω, είναι, θα σας το φέρω, είναι μετά το βούλευμα των εφετών, έτσι. Αυτά είναι εκφράσεις που είναι μέσα στο βούλευμα εφετών και του εισαγγελέα στην πρόταση. Σενάζια, μανδύες οπλισμένου χειροδέματος, κλίμακες, σκάλες ισογείου και υπογείου και πάρα πολλά άλλα. Σελίδα 40. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή υπάρχουν. Αν θα σας τα δώσω τώρα. Λέει, αν θέλεις, δεν θα τα δώσω τώρα. Αν θέλει κάποιος τηλεθεατής. Όλα τα στοιχεία. Όλα τα στοιχεία. Είναι σημαντικά αυτά που λέτε να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτά τα. Ακούστε, θα σας τα δώσω και αύριο το πρωί θα δώσω και στον κύριο Γιώργο τον Παϊαμπογιού και τον Μανώλη τον Πεταρογγίλη όλα τα στοιχεία. Σελίδα λοιπόν 39 λέει το βούλευμα. Ο Μιχάλης Κόλλιας στη μαρτυρική του κατάθεση δήλωσε όλος αβασίμος, χωρίς βάση, ψέματα, ότι πληρώθηκαν 250.000 ευρώ. Σελίδα 39, το Συμβουλίο Εφετών. Εδώ. Συνεχίζουμε. Στη σελίδα 40, λέει, απορρίπτουμε όλος ως όλος αβασίμος τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος Μιχάλη Κόλλια. Σελίδα 40. Το λέει ο εισαγγελέας και το Συμβούλιο Εφετών. Προσέξτε. Όλος αβασίμος. Λέει, πετάω εκεί πέρα μια λάσπη, ας πάνε 10 χρόνια φυλακή και τι έγινε. Και τι έγινε, μόλις σιγά. Άσε να κατηγορήσει το Κοτάκι και τον Μιχάλη τον Κοντραφούρη που πληρώνανε αβέρτα. Όμως, Νίκο μου, από το 11 μέχρι το 19 που βγήκε το βούλευμα,
8 χρόνια, ρωτάτε τους δύο υπαλλήλους και τον εργολάβο που τους έφυγε η ψυχή. Συνεχίζουμε. Σελίδα 41. Όλος αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για την τύχη των παλαιών πλακιδίων από τον καταγγέλλοντα Μιχάλη Κόλλια, ότι κλέψαμε τα παλιά, πώς τα λέω, τα παλιά πλακάκια. Στο τέλος, ομόφωνα, ο εισαγγελέας εφετών και όλοι οι δικαστές του εφετείου λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για δίωξη στους δύο υπαλλήλους του Δήμου και στον εργολάβο. Συνεχίζω, επιτρέψτε μου, γιατί θέλω να σχεδιαγραφήσω κάτι. Για μένα, κύριε Γνατίδη, κυρίες και κύριοι που με ακούτε και φίλοι που ήρθατε εδώ να παρακολουθήσετε και να μου κάνετε ερωτήσεις. Πρωτίστως, δεν είναι τι έργα έκανε ο Κοτάκης, αν έκανε πολλά και περισσότερα από τον Κόλλια, που φαίνεται ότι έκανε. Για μένα είναι δευτερεύον αυτό. Ότι ο Κοτάκης, αν θα επανέλθει, θα κάνει περισσότερα έργα. Είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι η συμπεριφορά του Δημάρχου προς την κοινωνία. Η ηθική στάση προς την κοινωνία. Εγώ αν είχα να επιλέξω ένα δήμαρχο που δεν θα έκανε απολύτως τίποτα, αλλά θα ήταν δημοκρατικός, σωστός και ηθικός προς τη συμπεριφορά του προς όλη την κοινωνία, και έναν άλλο δήμαρχο, ο οποίος θα έκανε 10 φορές παραπάνω έργα από τον Κοτάκη, αλλά θα είχε τέτοια συμπεριφορά, θα ψήφιζα αυτόν που δεν θα έκανε ούτε ένα έργο. Και θα συνεχίσω παρακάτω. Πότε έγινε καταγγελία? Φλεβάρι, Νοέμβρη του 11. Ακούστε τώρα, έχει συνέχεια μεγάλη εδώ. Πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες, διότι ενημερωμένος πολίτης έχει και σωστή κρίση στην κάλπη. Πού να τα ξέρει ο κόσμος αυτά? Κάποιοι πρέπει να τα πούν. Ακούστε τώρα. Να βάλω, με συγχωρέστε, θα βάλω και λίγο τα γυαλιά μου, γιατί δεν έχει πολύ φωτισμό. Όχι ότι είμαι μεγάλο στην ηλικία, είναι ο φωτισμός φταίει. Λοιπόν, ακούστε. Το Σεπτέμβριο του 11, η κυρία Δημοτική Σύμβουλος του Συνδυασμού του κυρίου Κόλλια, δηλαδή στην πρώτη, στην εκλογή του, η Βενέτου Ευδοκία, τη γνωρίζουμε όλοι ως κυρία Κόκα. Και καλή σας ώρα. Τι λέει? Παρετείτε από Δημοτική Σύμβουλος. Και τι λέει? Τους λόγους. Δυστυχώς, εδώ και αρκετό καιρό παρατηρώ ότι στις συναντήσεις της ομάδος μας, του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεριάς, ο πολύτιμος χρόνος όλων μας αναλώνεται σε συζητήσεις που έχουν κίνητρο την εκδίκηση και που στοχεύουν την εξόντωση των ατόμων, των συμπολιτών μας, τα οποία έχουν γίνει στόχος. Επειδή λοιπόν είμαι και άτομο με πολιτική συνείδηση και εργάζομαι με ανιδιοτέλεια για το καλό του Δήμου μας, δεν διαχωρίζω τη θέση μου δηλώνοντας ότι δεν δέχομαι να χρησιμοποιείται η εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέσο προσωπικής εκδίκησης απέναντι στους συμπολίτες μας. Έχει ιστορία δηλαδή αυτό, δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει. Σοβαρές επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να χάνω ώρες ατελείωτες και να εφίσταμαι σε κάθε συνάντηση την εμπάθεια και την εκδικητικότητα. Διαφωνώ με το να αγωνίζεστε επιμονή μου βάσεως σε κάθε συνάντηση, όχι για να προγραμματίσετε δράσεις που αφορούν το καλό του τόπου μας, αλλά για το πώς θα εξοντωθούν συγκεκριμένα στελέχη του Δήμου και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά είναι δημοσιευμένα. Τα γνωρίζω πολύ καλά. Τα γνωρίζω. Ακούστε, τα γνωρίζετε εσείς. Ναι, μπράβο. Στις 23 Φλεβάρι. Δεν έχει απογοητεύσει κανένα ο Δήμος. Υπάρχει συνέπεια σε αυτό. Ναι, σωστό. Υπάρχει συνέπεια σε σωστό, αυτό. Ναι, έχει συνέπεια. Έχει συνέπεια. Λίγες έχουν έρθει και σε εμάς καταγγελίες περί αυτής της λογικής. Συνεχίζω. Τώρα μιλάμε για Δημοτικούς Συμβούλους Ενεργεία. Πρώτη φορά που εξελέγησα. Συνεχίζει 23 Φλεβάρι του 12. Ο φίλος μας και φίλος σου και φίλος μου, ο Βαγγέλης ο Ρούσος. Χοντρικά σας λέω.
Δεν μπορεί να είμαι αναγκασμένος πλέον να υπηρετώ αλλότρια συμφέροντα, κύριε Δημάρχη. Για να εξαρτηθείτε. Τρίτος στη σειρά. Από τις αρχές της πρώτης τετραετίας μιλάμε. Και έχουμε και συνέχεια. Βαγγέλης Ασβεστάς. Ανεξαρτοποιείται και λέει: δεν συνεργάστηκα μαζί σας, κύριε Δήμαρχε, για να εκδικηθώ κανένα συμπατριώτη μας που δεν μας ψήφισε. Όποιοι δεν μας ψηφίζουν, έλεγε ο Κόλλιας, πρέπει να τους εκδικηθούμε. Μπράβο. Κανένα δημοτικό σύμβολο και κανένα δημοτικό σύμβολο επειδή ασκεί ιερό καθήκον της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, όποιος το έκανε αντιπολίτευση, τι έχει, μήπως έχει κανένα παράνομο χτίσμα κτλ. Μήπως χωστάει ρεύμα, νερό, να το κλείσουμε, να το κάνουμε κακό. Αυτά λέει. Συνεχίζει. Συνεργό σας στη διχοτόμηση της κοινωνίας και τον οικονομικό μαρασμό του νησιού μας δεν πρόκειται να γίνω. Βαγγέλης Ασβεστάς, επιχειρηματίας, καταξιωμένος κτλ. Έχετε καλθυλώσει, συνεχίζει και λέει διάφορα. Μου θυμίζει όμως αυτό όταν πριν τις εκλογές, πριν γίνει δήμαρχος, κάνει μια συνέντευξη σε εσάς και αρχίζει και λέει πράγματα για μένα. Εγώ όταν άκουγα αυτά που έλεγε για μένα, ανατρίχιασα τότε. Πριν πάμε σε εκλογές, Πριν πάμε σε εκλογές που έχασα. Αναγκάστηκα και σας λέει κάποια στιγμή, εάν ο κύριος Κοτάκης τα ακούει αυτά και νομίζει ότι δεν είναι ψέματα, ότι είναι ψέματα, μου κάνει μήνυση. Πάω λοιπόν, κάνω μήνυση. Μόλις φτάνουμε στο δικαστήριο, εκεί να δεις τώρα η ανδρική υπόσταση, η μανιά, ο σκληρός. Έξω από το δικαστήριο πιάνε τα κλάματα. Τι είναι, λέω στον δικηγόρο μου. Λέει φοβάται, λέει θα καταδικαστεί. Λέω θα καταδικαστεί. Μεταξύ τους δύο δικηγόροι με πιάνουν ρε Τιμόθε, εσύ θέλεις να ζητήσεις συγγνώμη ή να τον καταδικάσεις. Λέω συγγνώμη. Και μου γράφει. Και δυο λεφτά. Ναι, το ξέρω, το έχουμε βάλει στην πνοή τότε. Ναι, σε παρακαλώ. Το ξέρεις, εσύ εδώ έχει παιδιά 18 χρόνια θα ψηφίσουν. Ξέρουν τι έχει γίνει πριν 10 χρόνια. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα. Εγώ να σου πω κάτι. Μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, θα λέω πολλά πράγματα, αλλά θα λέω και αυτά. Για να εξηγούμεθα. Μην με ξαναδιακόψεις λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Μιχάλης ο Κολλιάς εδώ πέρα. 18 Τετάρτου του 13, το 12 οι παρετήσεις, εδώ έχουμε 13, έχουμε ιστορία. Ο υπογεγραμμένος Μιχάλης Κόλλιας σε ό,τι αφορά τη συνέντευξή μου στις 28/7 του 2007 στο ραδιοφωνικό σταθμό Λέρος, δηλώνω τα εξής. Πρώτον, όσον αφορά προσωπικά στον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη και τους συνεργάτες του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όλα αυτά που έλεγα στην εκπομπή. Δεν είχα καμία πρόθεση να θίξω την τιμή και την υπόλοιψη του κυρίου Κοτάκη και των συνεργατών του, τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ. Δηλώνω δε ότι λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη ο κύριος Κοτάκης και οι συνεργάτες του. Και λέω στον δικηγόρο, πήγαινε στην πρόεδρο του δικαστηρίου και πες της ότι δεν θέλω τη δίωξη για να μην προχωρήσω. Γιατί ο στόχος μου δεν είναι να πάω κανένα στο δικαστήριο. Νίκο, δεν είναι στόχος του Κόλλια που με ψέματα θέλει να πάει 10 χρόνια φυλακή τους ανθρώπους. Πάμε τώρα. Έχει κι άλλη συγγνώμη. Την οποία είδα προχθές. Τυχαία μου την έστειλε ένα συνεργάτης, φίλος από Ρόδο. Ροδιακή εφημερίδα. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά πάλι. Λέει, συγγνώμη του Κόλλια και κάποιον άλλον, να σας διαβάσω, για τα επεισόδια που προεκλήθησαν το 2016 εις βάρος 14 αξιωματικών του λιμενικού σώματος. Λέω, κάτσε να διαβάσω τι γίνεται εδώ πέρα. Μιλάτε για το γεγονός, γιατί ξέρει ο κόσμος, όταν ήρθαν τότε οι μετανάστες, ο κύριος Δήμαρχος έλεγε ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα και βγήκε όχι. Τότε ο κύριος Γιάκης και είπε ότι το είχε συμφωνήσει από την προηγούμενη νύχτα. Λάθος κάνετε. Μάλλετε κάτω. Λάθος. Και εγώ έτσι νόμιζα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε πως ησυχία παρακαλώ στο ακροατήριο. Έχουμε και ακροατήριο. Ζωντανό. Λοιπόν. Τα επεισόδια είχαν γίνει στο λιμάνι του Λαγιού όταν οι κάτοικοι του νησιού είχαν προσπαθήσει να αποτρέψουν την αποβίβαση μεταναστών στο νησί. Στη δήλωσή τους αναφέρουν τα εξής. Οι παρακάτω υπογράφοντες Μιχάλης Κόλλιας του Ευθυμίου, δήμαρχος Λέρου, Βασίλης Μεραμβελιώτης του Εμμανουήλ, αντιδήμαρχος, και κάποιος άλλος που δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, γι' αυτό εδώ το αναφέρω, άπαντες κάτοικοι Λέρου, με την παρούσα μας επιστολή δηλώνουμε προς τους. Σακελάρη Μπιλίρη του Αντωνίου και, τους 14. Και άλλοι 14. Τι δηλώνουμε όμως, προσέξτε, καθίστε καλά τώρα.
Εδώ μιλάμε για ελεηνές συμπεριφορές. Δεν είναι ανθρώπινες συμπεριφορές αυτές. 15. Και τι λέει? Ότι σχετικά με τα γεγονότα της 7ης Απριλίου του 2016 που διαδραματίστηκαν στο λιμένα του Λαγίου της Λέρου από την άφιξη πλοίου που μετέφερε μετανάστες, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαπληκτισμού μεταξύ αυτών και των παραπάνω αξιωματικών του λιμενικού σώματος. Κατάλαβες τι είχε γίνει εκεί κάτω. Πράγματι υπήρξε αγανάκτηση εκ μέρους μας για τη στάση της κυβέρνησης. Ζητούμε συγγνώμη στα πρόσωπα όλων των εγκαλουμένων, οι οποίοι έπραξαν το υπηρεσιακό τους καθήκοντα σύμφωνα με τις εντολές που τους δόθηκαν. Και αποδοκιμάζουμε τις φράσεις τις οποίες υπόθηκαν εις βάρος τους από τα τρία πρόσωπα. Κρίνοντας εκ των υστέρων τα πράγματα, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε απέναντί μας, απλώς προσπαθούσαν να εκτελέσουν το υπηρεσιακό τους καθήκον. Και συνεχίζει, επίσης δηλώνουμε ότι το πιο σοβαρό για μένα και το πιο τραγικό δηλαδή. Επίσης δηλώνουμε ότι όσα υπόθηκαν για το πρόσωπο του τέος λιμενάρχη Λέρου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 16 Απριλίου του 2016 δεν είναι αληθή. Όταν έχεις μια ένταση μπορεί να δικαιολογηθείς. Έλα ρε λιμενάρχη τα λοιπά. Πας στο Δημοτικό Συμβούλιο και λες πράγματα απίθανα για έναν άριστο αξιωματικό. Και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, όπως το δικό μου, στην ώρα του δικαστηρίου τα έδωσε αυτά. Δηλαδή, θα στέλνουμε δεξιά-αριστερά απειλές, θα κάνουμε μηνύσεις, θα καταγγέλουμε ψευδός και όταν θα φτάσουμε στο δικαστήριο, μας φεύγει η μαγιά. Έχουμε μαγιά όταν βρίζουμε και όταν πάμε στο δικαστήριο πιάνουν τα κλάματα. Εσείς θεωρείτε ότι αξίζει ο τόπος να έχει πρώτο πολίτη έναν άνθρωπο με τέτοιες συμπεριφορές? Συνεχίζω, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Σημειώνω και εγώ τις ερωτήσεις μου, δεν θα σας διακόψω. Τελειώνω όσον αφορά το κομμάτι της ηθικής τάξης. Ωραία, γιατί και μετά θα πάμε όπου θέλετε. Ακούστε να δείτε. Οι περισσότεροι λεργοί, και εγώ προσωπικά, θέλω να εκποιήσω και ένα οικόπεδο με ό,τι μου έχει μείνει. Μέσα σε αυτούς και ο κύριος Κόλλιας. Όλοι μας. Οι περισσότεροι, εδώ. Πλησιάζει το Τάκη τον Κουμπάρο, το γνωστό Τάκη Κουμπάρο, ο οποίος έχει real estate, ο άνθρωπος, και κάνει αυτή τη δουλειά. Και του λέει, ρε Τάκη, μπορώ να πουλήσω ένα οικόπεδο που έχω σε ένα σημείο? Του λέει, θα προσπαθήσω. Του βρίσκει λοιπόν ένα πελάτη, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι ανενόμη διαδικασία. Του γνωρίζει ένα πελάτη, ωραία, βλέπει ο πελάτης το οικόπεδο, πηγαίνει στα εγγένεια του σπιτιού που είχε ήδη κατασκευάσει ο ενδιαφερόμενος να αγοράσει το οικόπεδο, πάγει στον αγιασμό του σπιτιού και μάλιστα μαζί με τον Μητροπολίτη, καλά κάνανε. Πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη να ξαναδεί τον ενδιαφερόμενο, πολύ καλά. Γίνεται μια συνάντηση εδώ στα Άρνητα, στο σπίτι ενός δημοτικού συμβούλου τότε του κυρίου Κόλλια. Πολύ ωραία. Και ο άνθρωπος, ο ενδιαφερόμενος για το οικόπεδο, κάνει 8 Τετάρτου που είναι Πάσχα του 18, κάνει Πάσχα, μεσημέρι δηλαδή, ανήμερα, στο σπίτι του Μιχάλη του Κόλλη. Αλλά εκεί το ανακοινώνει ότι δεν συμφωνεί να το πάρει. Δεν συμφωνεί να το πάρει. Μετά από μία εβδομάδα, στις 16 Τετάρτου του 18, υπάρχει ένας σύλλογος ανύπαρκτος που καταγγέλει ότι στη Λέρο γίνονται αγοραπολισίες σε ξένους πολίτες που θίγουν το εθνικό συμφέρον. Ένας σύλλογος που δεν υπήρχε. Και επειδή δεν υπήρχε ο σύλλογος, μια εβδομάδα μετά του Θωμά, τη Δευτέρα του Θωμά, κάνει μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ο Μιχάλης ο Κόλλιας, ότι ο Τάκης ο Κουμπάρος, οι υπόλοιποι πουλάνε σπίτια παράνομα σε Τούρκους, Γερμανούς κτλ. Ενάντια στο εθνικό συμφέρον, ότι ήθελε να προστατεύσει. Εδώ. Την έκανε ο κύριος Κόλλιας τη μήνυση ή την έκανε αυτά πάγγελα κάποιος? Εδώ. Ας θα διαβάσω ένα κείμενο και θα την αφήσω. Λέει το βούλευμα εφετών.
κατόπιν της από 23 Τετάρτου του 18 αναφοράς του Δημάρχου Δημήτρη Μιχάλη Κόλια προς τον Εισαγγελέα Φετών. Στα δώσω τώρα, τα πάρετε. Ωραία. Τα πάρετε για αυτά. Κάποιο, κοιτάξει, είναι... Άρα, δεν πήρε ο Τάδε το οικόπεδό του. Αποτέλεσμα. Πήγαν στον ανακριτή 47 πολίτες. Ναι, δεν κάνω λάθος. 47 πολίτες, γιατί και αυτοί σου λέει, έλα εδώ ρε. Εσείς κάνατε κομπίνες εδώ πέρα, τι γίνεται. Δώσε μου. Όταν πας ενάντια στο εθνικό συμφέρον, ξέρετε τι είναι. Τι είναι, λέτε. Απάς, ας πούμε, πέντε μέρες στο κρατήριο. Μέχρι Σόβια. Όταν είσαι κατά του έθνους και είσαι η στάση σου είναι... Αποτέλεσμα. Πρόβλημα. Πέρασαν 3 χρόνια. Η ψυχή του στην Κούλουρη, ολωνών. Και μεγάλο μέσο μαζική ενημέρωση, μεγάλη εφημερίδα. Εφημερίδες, πράγματα, χαμός. Εγώ ήμουν στην Αθήνα τότε και με παίρνει ένας φίλος μου, λέει, πάρε την τάδε εφημερίδα, θυμάμαι ποια ήταν. Του λέω, τι γίνεται, λέει, πάρε ένας φίλος σου, γράφουνε για ένα φίλο σου. Το διάβασα όλη την καταγγελία. Αποτέλεσμα όμως. Μετά από τρία χρόνια, αντιλαμβάνεστε τι πέρασαν οι δημότες εδώ. Δεν θέλω να πω τα ονόματα τους, τα γνωρίζω. Έτσι. Και στις φωτοτυπίες που θα σας δώσω θα λείπουν αυτά, απλά αυτά τα ονόματα, έτσι. Ακούστε. Πρόταση του εισαγγελέα και απόφαση πάλι του Συμβούλου Εφετών να μην ασχηθεί δίωξη κανέναν. Διότι όλα ήταν σύνομα. Ένα συγγνώμη δεν άκουσε κανείς δημόσια. Όπως δεν άκουσαν και οι υπάλληλοι του Δήμου στο ξενοδοχείο. Κλέρος. Κανένα σύνομα. Και έχουμε και τα τελευταία. Πάλι με τον Τάκη τον Κουμπάρο, βέβαια πρέπει να έχει καμιά αδυναμία ο Κόλλιας. Μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Δήμαρχος λέει πάντα ότι είναι κατά τον δικαστήριο. Τελειώνω. Μόνο για τα δικαστήρια είναι. Τώρα βλέπουμε ότι. Τι βλέπεις. Τι κάνει τέτοιο. Δεν ισχύει, πολλές μηνύσεις. Εδώ μιλάμε, έχουμε και άλλες ιστορίες. Δεν τελειώνουν οι εκπομπές μέχρι τις εκλογές. Αυτή είναι η δεύτερη. Ωραία. Μέχρι τις 15-16 έχουμε ιστορία. Να καταθέσετε. Όχι, και αυτό και κλείνουμε. Και κλείνουμε. Να πάμε στο πρώτο, σωστό. Στο break, λοιπόν, και να πάρουμε και μια ο Τάκης, ο Κουμπάρος και η οικογένειά του, δεν ξέρω ποιους, τα αδέρφια και τα άλλα του αδέρφια, αγόρασαν προ λίγων μηνών, ενός έτους, ένα κτίριο εδώ στο κεντρικό δρόμο της Αγίας Μαρίνας που ήταν τσιμέντο. Τσιμέντο επί 20 χρόνια, 30 χρόνια. Μια φυλακή ήταν. Ωραία. Φυλακή ήταν. Και έκανε ένα στολίδι. Μπράβο. Όλο τυχαίω μόλις ξεκίνησαν τα παιδιά. Στις 3 πρώτου του 22, ο σύλλογος Πόρτο Λάγκο κάνει μια καταγγελία ότι αυτές οι εργασίες που γίνονται παράνομες. Το βλέπουν ο σύλλογος, η επιτροπή του συλλόγου και στις 10 του πρώτου κάνουν μια αναφορά προς την πολεοδομική υπηρεσία, πολεοδομία και στο δήμαρχο της Λόρη, του λένε προσέχετε, διότι αυτό το έγγραφο είναι πλαστό, ναι. Είναι πλαστό και θα κάνουμε μήνυση. Έχουν κάνει μήνυση για να δούμε ποιος το πλαστογράφησε. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που καταθέτουν τα παιδιά ότι είναι πλαστογραφημένο είναι νούμερο 13, 10 πρώτου του 22. Αριθμός πρωτοκόλλου 13. Αριθμός πρωτοκόλλου 14, μετά από 5-6 λεπτά, Μιχάλης Κόλλιας. Καταγγέλει τα ίδια πράγματα που κατήγγειλε το πλαστογραφημένο έγγραφο. Το γνωρίζω, το βλέπω απλά και το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Ακούστε, εδώ κλείνω την πρώτη φάση και αυτά που συμβαίνουν από τον πρώτο πολίτη της Λέρου, πρώτο πολίτη σε παρένθεση, εννοείται σε παρένθεση, για να μην σας πω σε κάγκελα πρώτος πολίτης. Βαριά έκφραση. Βαριά έκφραση. Ελάχιστη. Βαριά έκφραση. Εντάξει. Άμα θέλεις να το συμπαρασταθείς, εσύ καλά κάνεις. Εντάξει, εγώ λέω ότι Νίκο, καλά κάνεις. Μου ακούγεται λίγο βαρύ στα κάγκελα. Ακούστε. Εάν καταρχάς οι πολίτες είναι ίσοι μεταξύ τους και υπάρχει ο Δήμαρχος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Όταν γίνεσαι Δήμαρχος ή Υπουργός ή Πρωθυπουργός, πας να υπηρετήσεις τον θεσμό για να τον αναβαθμίσεις. Δεν παίρνεις την εξουσία που σου δίνει ο θεσμός για να κάνεις δικά σου θέματα, να εκμεταλλευτείς την εξουσία. Παίρνεις την εξουσία για την αναβαθμίσεις. Και πέστε μου κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι αν θα ψάξετε έναν ενήλικα άντρα ή γυναίκα στη Λέρο, τα 17 του και πάνω που ψηφίζει και ψηφίζεται, μπορείτε να βρείτε άνθρωπο που αν θα γίνει δήμαρχος να έχει τέτοιες συμπεριφορές. Εγώ θυμάμαι δημάρχους από τον κύριο Καρανικόλα του συγχωρεμένο, τον Ρεπαπή τον Νικήτα,
το Γιώργο τον, το αναέμνηστο, αέμνηστη αυτή, αέμνηστος ο Γιώργος, ο Ζόρζο, καλή του ώρα ο Μαυροδής, ο Γιάννης ο Αντάρτης, εγώ. Είδατε καμιά συμπεριφορά τέτοια τα τελευταία 50-60 χρόνια? Αν πάτε δει στο παρελθόν, ακούστε, ακούστε. Υπάρχουν ερωτήσεις γι' αυτό. Για μένα είναι ντροπή για τον τόπο. Η συμπεριφορά, εγώ με το πρόσωπο σαν πρόσωπο, αν θέλετε, στον άλλο κόσμο, μπορεί να πιω κανένα ούζο μαζί του. Στον άλλο κόσμο. Σαν πρόσωπο. Σαν ενέργειες, εγώ προσωπικά, που με έχει ζήσει ο κόσμος, θα τα πούμε παρακάτω, ανατριχιάζω με αυτά. Λοιπόν. Με φοβίζει. Με φοβίζει, όχι, με φοβίζει η ηθική του υπόσταση. Σαν δήμαρχος. Είναι ντροπή για τον τόπο τέτοιες συμπεριφορές του δημάρχου. Κλείνω. Λοιπόν. Θα κάνουμε ένα break εμείς εδώ λίγο να ξεκουραστούμε για να πιούμε λίγο νερό. Λέω και στους φίλους ότι με το επιστρέψουμε. Εγώ έχω 2-3 ερωτήσεις από όλα αυτά που ακούστηκαν. Αν θέλετε. Και έχω και κάτι άλλο, λίγα, ναι. Ένα τεταρτάκι περίπου. Ωραία. Σε αυτά που έχουν ακουστεί, αν θέλετε κάτι να κάποιες ερωτήσεις, κάνετε κι εσείς. Ή δε κάποιοι, όπως είπε ο Γιώργος, θέλει στο τέλος να κάνει όλες τις ερωτήσεις. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Να πάρουμε μία ανάσα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Συνέντευξη τύπου του τέος δημάρχου και νυν υποψήφιου δημάρχου Λέρου, του κυρίου Τιμόθεου Κωτάκη, εδώ στο Αιγαίο TV, παρέα με εκλεκτούς φίλους, τον Μανώλη τον Πιταροκύλη, τον Γιώργο τον Παλαπουγιού, οι οποίοι είναι εδώ. Κάναμε μια συμφωνία να αφήσουμε να τελειώσει ο Δήμαρχος αυτά που θέλει να πει και στο τέλος θα κάνουμε και εμείς τις ερωτήσεις που νομίζουμε, αφού έχουμε σημειώσει όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Κύριε Δήμαρχε, για το λόγο, ναι. Θα προσπαθήσω να τελειώσω γρήγορα. Θα ασχοληθώ με τις LED, τις λάμπες, αυτό το καταπληκτικό φωτισμό. Η προκήρυξη που καλεί ο Δήμος να ανταγωνιστούν με την καλή έννοια την οικονομική οι εταιρείες μεταξύ τους, η προκήρυξη του διαγωνισμού βγαίνει σε μία μέρα του χρόνου που δεν δουλεύει κανείς. Ειδικά ο ιδιωτικός τομέας. Μάλιστα. Και ο δημόσιος. Δεν δουλεύει κανείς. Που τι σημαίνει, ας μην τη δει κανείς. Πότε βγαίνει η διακήρυξη? 14 Αυγούστου. Στον αέρα. Μάλιστα. Ο Δήμος της Λέρου 14 Αυγούστου καλεί όποιοι ασχολούνται με τις LED να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μετά από 30 μέρες. Μοναδικός μειοδότης, ένας μειοδότης, συγγνώμη, ένας μειοδότης, με δύο κολαούζους από πίσω. Σου λέει να έχουμε και άλλους δύο για να μην κλείσει ο διαγωνισμός ότι είναι ένας. Τι θα πει κολαούζους? Επειδή είναι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, βάζει το όνομά σου Τιμόθεος Κωτάκης, ανοίγουν τι έχει ο Τιμόθεος Κωτάκης. Εγγυητικές πράγματα, δεν έχει τίποτα. Τιμόθεος Κωτάκης. Μπράβο. Ποιος είναι ο τρίτος? Γιώργος Ζουμπούλης. Ανοίγουν Γιώργος Ζουμπούλης, Γιώργος Ζουμπούλης. Άρα μοναδικός. Μάλιστα. Η αρχική τιμή εκκίνησης για να πάρουν μετά έκπτωση είναι 2.705.905,11 ευρώ. Αυθαίρετη τελείως. Γράψανε μία τιμή. Και εγώ λέω, αμφιβάλλω, απορώ γιατί δεν γράψανε 5.705. Και έρχεται λοιπόν ο μοναδικός μειοδότης και δίνει 35% έκπτωση. Ωραία δουλειά, ξέρεις. Το κάνεις ένα διαγωνισμό και παίρνεις 35% έκπτωση, είναι μεγάλη δουλειά. Δεν γίνονται εύκολα αυτά, δεν υπάρχουν πουθενά. Υπάρχουν μόνο όταν κάνεις αυθαίρετη εγγραφή. Μπορεί να βάλεις 10 εκατομμύρια για να δώσει ο άλλος 97% έκπτωση. Αυτό έπρεπε να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή μετά, μετά πρόταση της Επιτροπής που ανοίγει τους φακέλους, πρέπει να πάει στην Οικονομική Επιτροπή για να πει αν κατοχυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός εκεί. Το ποσό το τελικό ήταν 2.900.000 συν ΦΠΑ, 2% τόσο. Πώς έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή? Η Οικονομική Επιτροπή όταν συνεδριάζει έχει συγκεκριμένα θέματα και σε κάθε θέμα έχει και τα από πίσω έγγραφα ώστε να μελετήσουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και να έχουν σωστή άποψη υπέρ του Δήμου. Το θέμα το έφερε ο κύριος Μιχάλης Κόλλιας ως κατεπήγον και εκτός ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, έρχεται ένα έργο στην Οικονομική Επιτροπή 2.200.000 ευρώ και λέει στην Οικονομική Επιτροπή: παιδιά, κατεπήγον γιατί πρέπει να φέρουμε τις λάμπες για να αλλάξουμε το φωτισμό και τα λοιπά και πρέπει να το ψηφίσετε. Ρε, τι να ψηφίσουμε? Να δούμε μήπως πρέπει να κάνουμε επανάληψη, μήπως είναι ακριβό. Ας να δούμε τα έγγραφα. Όχι, λέει κατεπήγον.
Κάποιος της αντιπολίτευσης που ήταν παρόν, νομίζω, όχι δεν κάνω λάθος, ο Στέλιος Λουδίας λέει παρόν. Σου λέει τι να πω τώρα, τι να ψήφισω. Μπράβο. Επειδή είχε την πλειοψηφία, πέρασε. Έκλεισε. Καλά πάντως έκανε και ο Λουδίας δηλαδή και παρόν, για να μην το παρεμηνεύσουμε. Όχι, δεν το είπα για κακό. Όχι, για καλό το είπα. Δεν έχω ενημερωθεί για καλό το είπα. Ωραία. Δεν το είπα, σε όχι, παρακαλώ. Όχι, όχι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ακούστε, έτσι, αλήθεια. Μετά από 4 μήνες έρχεται πάλι στην Οικονομική Επιτροπή η σύμβαση. Δηλαδή εκεί που ήταν κατεπήγον το θέμα και βιαζότανε, η σύμβαση ήρθε μετά από 4 μήνες. Άρα δεν ήταν κατεπήγον. Ένας που τα βλέπει τα πράγματα. Έλαντε που ήταν κατεπήγον τότε, γιατί θέλαν 4 μήνες για να κάνουν αλχημίες στη σύμβαση. Μιλάτε τώρα, λες ότι κάτι έχει συμβεί και δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, αυτό... Δεν το γνωρίζει κανείς εκτός, δηλαδή, από δύο... αυτό εκτός από δύο άτομα στο Δήμο, πιστεύω. Δεν το γνωρίζει κανένας δημοτικός σύμβουλος που είναι στο Δήμο της Λεροπάνου. Θέλω να πιστεύω έτσι. Τουλάχιστον της αντιπολίτευσης δεν το γνωρίζει κανείς. Και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων, για να είμαι σωστός. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μας έχετε βάλει τώρα. Όχι. Καθίστε εδώ. Εδώ είναι το τόπος μας. Εδώ είναι η ζωή μας. Είναι η λέρος μας. Είναι τα οικονομικά του τόπου μας. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Εγώ, κύριε Ιγνατίδη, το είχα ξαναναφέρει και διαβάζω 3 μήνες για να βγάλω άκρη. Εγώ με την εμπειρία που έχω. 3 μήνες για να βγάλω άκρη. Πήγε η άκρη, μια χαρά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που υπογράφει τη σύμβαση είναι άνεργος. Κρατήστε το αυτό όμως. Δεν είναι κακό να είσαι άνεργος. Αλλά, όχι, δεν είναι κακό. Αλήθεια. Διευθύνων σύμβουλος εταιρεία, ναι. Αλήθεια το λέω. Ωραία, αλήθεια το λέω. Είναι άνεργος. Κρατήστε το άνεργος αυτό. Ωραία, το κρατάμε. Το σημειώνουμε κιόλας. Αυτός ο διευθύνων σύμβουλος άνεργος και η εταιρεία του, επειδή δεν είχε την τεχνογνωσία που προέβλεπε η προκήρυξη και την εμπειρία του όλου έργου, λέει, παιδιά, επειδή εγώ δεν έχω ούτε εμπειρία ούτε τεχνογνωσία, παρουσιάζω την εταιρεία Globidel, η οποία έχει τεχνογνωσία, εμπειρία σε τέτοια έργα. Έπρεπε λοιπόν βάσει του νόμου 4782 του 2021, όταν πήγαν να υπογράψουν τη σύμβαση, αλλά τη σύμβαση και στο διαγωνισμό τη σύμβαση, να του πούνε, εσύ δεν έχεις εμπειρία, οκ. Okay. Ρε, για φέρε μου τα στοιχεία της Global, της που είναι, λέγεται δάνεια εμπειρία. Συμβαίνει παντού αυτό. Ακούστε. Δεν παρουσιάζει τίποτα. Άρα η σύμβαση δεν μπορούσε να υπογραφεί. Πώς, αφού είσαι άσχετος. Το λες εσύ ότι είσαι άσχετος. Και θα φωνάξω την Global. Και πρέπει η Global να πει ότι ναι, συνεργάζομαι με τον κύριο Τάδε, και να και τα χαρτιά μου που αποδεικνύουν. Ακριβώς. Με τίποτα. Από αυτά. Λέει στην προκήρυξη ότι, παιδιά, όποιος μπορεί να μου δώσει 70% μείωσης του κόστους ενέργειας του δημοτικού φωτισμού, να συμμετάσχει, και τα λεφτά θα τα πάρει από τη μείωση τον λογαριασμό της ΔΕΗ και θα πατσίσουμε μέσα σε 12 χρόνια. Αλλά, ακούστε τώρα, στην προκήρυξη, εάν δεν πετύχει τους στόχους του, τα υπόλοιπα λεφτά θα τα βάλει ο Δήμος από το ταμείο του. Και συνήθως, σε αυτούς τους διαγωνισμούς, σε αυτά τα έργα, παραπάνω από 45% μείωση ενέργειας δεν έχουμε. Προχωράμε όμως στα πιο βαθιά τώρα. Πάμε τώρα πιο βαθιά. Όταν ζητάς το δημόσιο και όλα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου, Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, ζητάς αυτό το ποτήρι, θέλω 1000 κομμάτια αυτό το ποτήρι, το θέλω ακριβώς έτσι όπως είναι, έτσι. Και το μέγεθος και το ότι πρέπει να έχει μέσα νερό, προσέχτε. Όπως είναι το θέλω. Κάνεις το διαγωνισμό, έρχονται καμιά δεκαριά, ποιος είναι ο πιο φθηνός, ο Τιμόθεος ο Κοντάκης. Μπράβο, το παίρνει. Έχει όλα τα χαρτιά του, το παίρνει. Όταν υπογράψεις τη σύμβαση με τους όρους της σύμβασης, πρέπει το τελικό αποτέλεσμα που θα μου δώσεις εμένα να είναι αυτό. Μην μου φέρεις κανένα ποτήρι το ζωντά. Δεν γίνεται. Ούτε άδειο. Άρα, ό,τι γράφει η προκήρυξη πρέπει να υπογράφει η σύμβαση. Προσέχτε, κύριοι, από την προκήρυξη στη σύμβαση
τι έχει πάθει ο Δήμος, της λέω. Ζημιά. Και τι κέρδος έχει αυτός που πήρε την... Μπράβο. Λέει η προκήρυξη ότι άμα θα καεί μια λάμπα, σε 24 ώρες που θα σε ειδοποιήσουμε, πρέπει να την αλλάξεις. Στην σύμβαση γίνανε 48 ώρες, γίνανε 72, γίνανε 96. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, που είναι η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, και μέσα σε 24 ώρες θέλω να αλλάξω μια λάμπα ή κάποια βλάβη, πρέπει να έχω συνεργείο εδώ. Να πληρώσω. Έτσι είναι. Άρα και οι ανταγωνιστές μου στην προκήρυξη, αν υπήρχαν που δεν υπήρχαν, το μετράνε βασικά αυτό. Σου λέω 24 ώρες, τι λέω. Άρα πρέπει να έχω 2-3 ηλεκτρολόγους εκεί. Και το κάνει μέχρι 96. Εάν, ας πούμε, καεί η λάμπα, λέω, πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αυτός μπορεί να την αλλάξει μετά από 5 μέρες. Αυτό άλλαξε από την προκήρυξη στη σύμβαση. Τι έλεγε η προκήρυξη? Ότι κάθε 3 μήνες που θα πληρώνεσαι, μόλις μου φέρεις το λογαριασμό, σε 30 μέρες ο Δήμος θα σου δώσει τα λεφτά. Άλλαξε αυτό και έγιναν 10 ημέρες από τις 30. Δεν το ήξεραν οι ανταγωνιστές, που δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως. Πάμε παρακάτω. Ακούστε τώρα εδώ. Αλχημία. Εάν ο Δήμος, στην προκήρυξη, εάν ο Δήμος καταγγείλει τη σύμβαση επειδή εκ των υστέρων απεδείχθη ότι κατά τη σύμβαση συνέτρεχε κόλλημα στο πρόσωπο του αναδόχου, άνεργος, κόλλημα, τότε θα εισπράξει μόνο τον ανεξόφλητο λογαριασμό μέχρι την ημέρα της καταγγελίας και όλα τα πράγματα που έχει βάλει θα τα αφήσει στο Δήμο της Λέρου. Η προκήρυξη. Προσέχτε στη σύμβαση. Για γέλια, για κλάματα είναι. Τι γράφει στη σύμβαση? Ότι αν καταγγείλει ο Δήμος τη σύμβαση, τότε ο εργολάβος θα πάρει ό,τι του χρωστάει ο Δήμος και ο Δήμος θα του πληρώσει όλη την εγκατάσταση με τους τόκους. Ας το ξαναπώ. Αυτό είναι από την προκήρυξη στη σύμβαση. Ότι ενώ εάν ισχύουν αυτά, φεύγεις, παίρνεις το υπόλοιπο μέχρι την καταγγελία και αφήνεις όλα σου τα πράγματα εδώ, στη σύμβαση, εκεί που μας χρωστούσανε, μας παίρνει και το βόδι. Δηλαδή, θα πάρουμε όλους τους λογαριασμούς τους ανεξόφλητους, αλλά θα μας πληρώσετε και όλα τα έξοδα. 1,5 εκατομμύριο. Και με τους τόκους. Αυτό δεν το έχει πάρει κανείς σύστρο που λέμε. Κάτσε, τώρα... Το πήρε ο Τιμόθεος προς το παρόν. Άφησε, Νίκο, Νίκο, Νίκο. Ναι, εντάξει, να καταλάβω, Νίκο, διότι είμαι τρεις μήνες, είμαι... Το ξέρω, αλλά ούτε οι συνεργάτες μου, το ξέρουν. Μερικοί είναι εδώ απέναντι μου. 3 μήνες δεν κάνω άλλη δουλειά. Γιατί ήμουν βέβαιος ότι έγινε αυτό που έγινε. Αν μου πείτε τώρα τι έγινε, Τιμόθεα. Καταρχάς η σύμβαση είναι άγυρη. Τώρα ποιος θα την αγυρώσει, εγώ δεν την αγυρώνω. Και η προκήρυξη και η σύμβαση. Και τα δύο είναι άγυρη. Και η προκήρυξη στο κομμάτι ότι... Καλά το πιάσατε, κύριε Πιταρογίνη. Στο κομμάτι του ότι αν δεν πετύχω εγώ το στόχο, να το πληρώσει εσύ. Και το λάθος το δικό μου το πληρώσει εσύ. Σωστός. Σωστότατος. Ακούστε. Ακούστε. Ο Δήμος της Λέρου, βέβαια ο κ. Χόρτζιας, θα σας πει τώρα. Ο Δήμος δεν θα πληρώσει 1 ευρώ. Ναι. Απλά δεν θα υποφεληθεί ο Δημότης. Θα τα πληρώσει ο Δημότης δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν. Με τα ΦΕΚ, με τις τιμές των ΦΕΚ, ο Δήμος της Λέρου, δηλαδή οι Δημότες, αντί να ωφεληθούν 895.991 ευρώ, όπως θα ακούτε, θα τα ωφεληθεί παραπάνω από το κανονικό ο εργολάβος. Να τον διώξεις, δεν τον διώχνεις διότι θα σου πάρει και το βόδι. Και πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, πώς θα αισθάνονται από αύριο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης, που δεν το ήξεραν. Και πού εστιάζω το θέμα? Όταν έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή κατεπήγουσα η σύμβαση. Υπάρχει ο Δήμαρχος που κάνει την πρόταση ότι είναι όλα εντάξει
ο οποίος και πληρώνεται στη θέση που είναι, έτσι. Τιμόθεος. Και έχουμε και τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών Υπηρεσιών που πληρώνεται για να κάνει τη δουλειά του και να ενημερώνει τα μέλη, τα υπόλοιπα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής, οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και υποτίθεται ότι εμπιστεύονται αυτά που τους λένε, ρε παιδιά. Εγώ για να δω τις διαφορές μεταξύ προκήρυξης και σύμβασης, με τεράστια εμπειρία σε αυτά, κάνα τρεις μήνες. Τι έχουν να πούνε στα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών, ποιος είναι σήμερα, ο κύριος Καστής. Λοιπόν, τι έχουν να πούνε στους συναδέλφους τους της Οικονομικής Επιτροπής και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Παιδιά, αυτά, εγώ είχα τη χαρά κάποια στιγμή και είχα παρακολουθήσει κάτι δάχτυλο, κάτι μαγικά πράγματα στο Las Vegas το 1991. Ταχυδακτυλουργικά. Ναι. Και είχα εκπλαγεί. Αυτή η ταχυδακτυλουργία μεταξύ προκήρυξης και σύμβασης πρέπει να πάει στο Las Vegas. Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσει παράσταση αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα? Δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ αναφέρω. Ενημερώνω τους πολίτες. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά. Οι δικοί σας οι άνθρωποι που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, οι δικοί σας άνθρωποι. Δεν υπάρχει. Τι θα πει δικοί μου άνθρωποι? Εγώ συνεργάζομαι. Θα κάνουν κάτι. Και ευχαριστώ τώρα τελευταία. Συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά με τον Κώστα τον Κλίμη, με τον Γιάννη τον Κουμπάρο και με τον Δημήτρη τον Διαμαντάρα και με όποιοι άλλοι θέλουν να βοηθήσω. Δηλαδή, βοηθώ, ενημερώνω, μεταφέρω την εμπειρία μου και είναι χαρά μου. Μα δεν ήρθε κανείς άλλος μέχρι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Μα πήρε Τιμόθε, υπάρχει αυτό το θέμα. Ξέρω εγώ το μεταναστευτικό, το τάδε. Από την εμπειρία σου, λέω τώρα. Όχι, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, ναι. Δεν θα πρέπει να κινηθούν κάποιες διαδικασίες για το θέμα αυτό? Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρω, σας λέω. Ό,τι δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ καταθέτω. Α, ο κ. Παγιαμπογιούκ είναι δημοτικός σύμβουλος. Και είναι και δραστήριος και τα λοιπά. Θα πάρει την προκήρυξη. Θα πάρει και τη σύμβαση. Και για να μην κουραστεί, θα του δώσω τα άρθρα και τα σημεία. Και θα βγάλει συμπέρασμα. Ξέρετε, θα το κάνει. Όποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, η δημοτική σύμβουλη, η φύλα προσκύμενη σε μένα στις επόμενες δημοτικές εκλογές, ο Κώστας ο Κλίμης και ο Γιάννης ο Κουμπάρος τα ξέρουν εδώ και μία εβδομάδα, όταν πλέον είχαμε καταλήξει, τους ενημέρωσα τα παιδιά και τους λέω θα βγω στην τηλεόραση, θα πω. Από εκεί πέρα θα κάνουν, δεν ξέρω. Θα πάμε και στις κολόνες φωτισμού εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, θα τελειώσουμε. Ωραία, ναι, για να πούμε και σε ερωτήσεις. Λοιπόν, ακούστε, να δείτε. Σε αυτό το φωτισμό που είπαμε τα LED, μόλις υπέγραψε τη σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, μετά από μια εβδομάδα κάνει διαγωνισμό για 102 κολόνες συν 90, κόστος 202.000 ευρώ και ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Και πήρε τις κολόνες. Και ξέχασα να σας πω ότι με καταπλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη σύμβαση του παραχώρησε και το ανυψωτικό για να τον διευκολύνει να αλλάζει τις λάμπες όταν χαλάσουν. Το ξαναπώ. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε. Νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτές οι 102 κολόνες συν 30-132 για να μην σας κουράζω, περνάει κάποιος κύριος Γαλάνης. Και λέει, παιδιά, μαζί με κάτι αυτοκίνητα παλιά, να σας δώσω μαζί με το ΦΠΑ όλα μαζί 38 τόνοι ήταν όλα. Να σας δώσω 4.150 ευρώ να τα πάρω. Πάει στις οικονομικές υπηρεσίες, του κόβουν ένα τιμολόγιο επιπιστώσει 2 μήνες. Πιστώσεις. Μόλις πέρασαν οι 2 μήνες του πιστωτικού χρόνου, πέρασαν κι άλλες 17 μέρες, πάει και τους δίνει ένα χιλιάρικο. Και τα παίρνει όλα. Υπάρχει μια επιτροπή καταστροφής παύλα, καταστροφής υλικού ή ανάλογα αν η Επιτροπή πει ότι χρήζουν συντήρησης, έτσι. Δεν κλήθηκε η Επιτροπή, δεν αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έρθει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανουν μια αίτηση τα παιδιά Κουμπάρος και Κλίμης. Λέει, παιδιά, τι έγινε στις υπηρεσίες? Και απαντά ο Κόλλιας. Λέει, πέρασε ο κύριος, αυτό μας προσέφερε τόσα λεφτά και τα λοιπά και τα λοιπά και οι κολόνες λέτε ψέματα γιατί είναι στις τεχνικές υπηρεσίες, πάνε 2-3 φορές τα παιδιά κάτω. Από τις 130 κολόνες βρίσκουν 9 βάσεις μόνο. Λείπουν από το Δήμο 130.000 ευρώ. Και επειδή είναι τους τσούζι,
Γι' αυτό στην απάντηση που έδωσε τον κύριο Κλήμη, κύριο Σκόλια, λέει: πού είναι τόσα λεφτά, λέει, αναλαμβάνω λέει, εγώ την ευθύνη. Τη όλη ανομαλία λέει: αναλαμβάνω την ευθύνη. Και ποιο σα είπε να αναλάβει την ευθύνη? Δεν καταλάβω δηλαδή. Γιατί υπάρχει κάπου λάθο. Άρα για να αναλαμβάνει την ευθύνη υπάρχει κάτι λάθο που αναλαμβάνει την ευθύνη. Διαφορετικά και απειλεί τον Κώστα τον Κλήμη ότι συνεχίζουν οι απειλέ ότι θα το κάνει δικαστήριο. Και πήρε τηλέφωνο για την υπηρεσία του για να τον ξυλώσουν, γιατί τυχαία παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση διαμαρτύρια. Μα τα είπε αυτό και ο Σκλήμη, δεν ναι, ξέχασα να τα πω αυτά. Περί απειλών συζητάμε. Λοιπόν, ο κύριο Διαμαντάρα, μόλι βγήκε για τα δέντρα, του απάντησε ότι είναι γυρολόγο τη πολιτική, τη λάσπη. Μην του πει κάτι που δεν πάει καλά. Κι ας είσαι αντιπολίτευση. Πας λάσπη. Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων. Γιάννης Κουμπάρος, Κώστας Κλήμης. Πάνε να παραλάβουν το φωτισμό, την επέκταση φωτισμού στο Παρθένι. Ρωτάνε οι άνθρωποι, ρε, πού είναι η μελέτη? Λέει, δεν υπάρχει μελέτη. Κάνουν αίτηση, έχουν περάσει 5 μήνες. Δώστε με τη μελέτη. Προφορικά του έχουν πει όμως. Ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, δεν υπάρχει μελέτη, λέει. Γιατί θα το γινόταν λέει, ακριβά με τη μελέτη. Καλώδια να εξέχουν, μετά τα καλύψανε, μετά τη συνέντευξη. Όταν πήρε ο κύριος Κλήμης και κλείνω τον κύριο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και του λέει: έπρεπε να βγω στην τηλεόραση για να καλύψετε τα καλώδια. Δεν τολμώ να σας πω τι του απάντησε, γιατί ήμουν παρόν στο τηλέφωνο. Ντρέπομαι. Είπε ένα άντε και ένα ρήμα από πίσω. Μάλιστα. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους. Λοιπόν, έκλεισα. Ωραία. Κλείνοντας ή όχι, περιμένω τις ερωτήσεις και μετά θα κάνω ένα τελικό κλείσιμο. Ευχαριστώ. Ωραία. Αφήνω το λόγο στα παιδιά που είναι εδώ να ξεκινήσω ερωτήσεις και θα μπω και εγώ μετά στις ερωτήσεις δικές μου. Μανώλη. Γιώργο. Ναι. Κύριε Κουτάκη, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε ξανά για το κάλεσμα. Εγώ ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα σήμερα, στα όσα αναφερθήκατε. Θα ξεκινήσω με τη συμπεριφορά. Μιλήσατε για τη συμπεριφορά του πρώτου πολίτη. Σαφέστατα, θα ακούσουμε και την άλλη μεριά. Εγώ σας έφερα στοιχεία, έτσι. Ναι. Τα στοιχεία. Θα ακούσουμε και τον αντίλογο, φαντάζομαι θα απαντήσει ο δικός μας. Πώς γίνεται, κύριε Τιμόθε, κύριε Κοντάκη, συγγνώμη. Τιμόθε, πες μου. Ναι. Πώς γίνεται αυτή τη συμπεριφορά που βγάλετε σήμερα του Δημάρχου Λέρου να μην την καταλαβαίνει η κοινωνία? Διότι, όπως ξέρετε και όπως γνωρίζουν όλοι, ο Μιχάλης ο Πέλλας εκλέγεται για τρίτη φορά. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει. Πού οφείλεται, πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Ας απαντήσω. Βεβαίως. Αυτά που σας είπα, σας απαντώ τώρα από εμπειρία της ζωής γενικότερα, από την εμπειρία της πολιτικής και λόγω ηλικίας. Ηλικιακά είσαι γιος μου. Αξίζει να παλεύεις έστω και για έναν. Και στις εκλογές που πήρε, αυτό είναι η δημοκρατία, έχει ένα τεράστιο ποσοστό που δεν πήρε. Δηλαδή, τελευταίες εκλογές, το 63% την πρώτη Κυριακή του είπε γιόκ. Δεν θέλω να μπω σε αυτήν την ανάλυση. Αλλά έστω και για έναν, είμαστε όλοι που ασχολούμαστε με την πολιτική να παλεύουμε, φίλε Γιώργο. Και είναι δευτερεύον το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουμε δει τραγικά αποτελέσματα παγκοσμίως στις εκλογές, εθνικές εκλογές να τρελαίνεσαι. Σου πω ένα παράδειγμα ελληνικό. Όταν, ελληνικό θα πω μόνο, δεν θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου προς Θεού, έτσι, εγώ σου μιλάω για συμπεριφορές κοινωνίας. Όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος τριπλασίασε, τετραπλασίασε την Ελλάδα, δεν εξελέγει βουλευτής. Καν. Άρα, όπως ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα, σε παρένθεση το δικαίωμα, να αυτοκτονήσει, έχουν το δικαίωμα και οι κοινωνίες να αυτοκτονούν, ξέρετε. Και ποιος ευθύνεται σε αυτό? Ευθύνεται αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη και δεν ενημερώνουν την κοινωνία. Η μη ενημερωμένη κοινωνία δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Εγώ λοιπόν με τους συνεργάτες μου, και θα τα πούμε πιο κάτω, αναλάβαμε μία διαδικασία μέχρι να κλείσουν οι κάλπες να ενημερώσουμε την κοινωνία. Και ό,τι φωτίσει ο Θεός στην κοινωνία να πράξει στην κάλπη. Αλλά και για έναν αξίζει το κόπο να παλεύω. Ωραία. Μια δεύτερη ερώτηση. Αν και τις βασικές μου τις έδωσες για το τέλος. Θες προέκυψε. Δεν πειράζει. Αναφερθήκατε στις συνεργάτες. Ναι. Και μάλιστα οι δύο είναι και παρόντες. Έχουν ήδη
ομολογήσει ο ένας δημόσιο, ο άλλος το λέει στην κοινωνία, ότι θα είναι υποψήφιο για μαζί σου και αναφέρομαι στον κύριο Κουμπάρο και στον κύριο Γιάννη. Ο Κουμπάρο δεν θα είναι υποψήφιο, είναι ένα κοινωνικό του. Ωραία, εντάξει. Βάση περιπτώσει, δεν λέει κάτι. Ωραία. Δεν σας ενοχλεί που και οι δύο αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ακόμα να εξαποποιηθεί από την παράταξη στην οποία ανήκουν και που εγώ προσωπικά του έχω δει πέρα. Δηλαδή, κάποιες φορές ακούγονται κάποιοι χαρακτηρισμοί για κάποιους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και στην ουσία βλέπουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι θα είναι μαζί σας στις επόμενες εκλογές, ανήκουν σε άλλη παράταξη, δεν έχουν εξαποποιηθεί και σε πολλά δημοτικά συμβούλια τους βλέπουμε την παράταξη και την λουλουδιά. Αυτό δεν σας ενοχλεί. Φίλε Γιώργο. Φίλε Γιώργο, ακούστε. Εγώ εδώ ήρθα. Είναι εύκολη η απάντηση, έτσι δεν είναι. Εγώ εδώ ήρθα να ενημερώσουμε τον κόσμο για κυρίαρχα θέματα. Και εμένα κυρίαρχα θέματα δεν ήταν τα έργα που δεν έγιναν και σταμάτησαν κτλ. Είναι η συμπεριφορά. Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική χωρίς ηθική. Δεν γίνεται. Δεν είναι πολιτική. Εγώ δεν υπηρετώ από τα 17 μου σε διάφορα μετερίζια της διαδρομής μου. Δεν υπηρέτησα την πολιτική χωρίς ηθική. Κάποια στιγμή που είδα, όταν ήμουν στο Πασόκ, είδα ότι δεν υπήρχε ηθική, με ένα νόμο εκεί του, να μην λέμε τα ονόματα, αποχώρησα. Γιατί δεν είχε σχέση με την ηθική αυτή η πολιτική. Λοιπόν, άρα, εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Τα δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που λέτε, που είναι στο συνδυασμό με επικεφαλής τον Γιώργο τον Παυλή, δεν τους ενόχλησε ποτέ, από ό,τι ξέρω, ο κύριος Παυλής, να μην κάνουν αυτά που κάνουν τώρα σαν αντιπολίτες. Δεύτερον, αν φύγουν από το συνδυασμό, δεν θα έχουν την τύχη να ενημερώσουμε τον κόσμο, άρα δεν θα έχουν τις θέσεις που έχουν για να παίρνουμε στοιχεία για να κάνουμε αντιπολίτες. Άρα, τιμούν τον επικεφαλή τους, δήλωσαν ότι έχουν βρει ίσως κάτι πιο ενδιαφέρον και σαν ελεύθεροι πολίτες κάνουν αυτό που κάνουν και καλά κάνουν. Τώρα, αν συμφωνούν κάποιες στιγμές με τον κύριο Λουδιά, καλά κάνουν αν έχει δίκιο ο κύριος Λουδιάς. Και αν συμφωνούν κάποιες φορές με τον κύριο Κόλλια, αν έχει δίκιο ο κύριος Κόλλιας, καλά κάνουν και συμφωνούν. Αυτό είναι η πολιτική. Δεν λέμε όχι για το όχι, αλλά όχι για να απειλούμε όταν λέω την άποψή μου. Αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό είναι, δεν θέλω να πω την κουβέντα τι είναι, έτσι. Το έχετε ζήσει κι εσείς, δηλαδή. Δεν έχετε μείνει έξω από το παιχνίδι αυτό. Εύχομαι να μην το ξαναζήσετε. Μανώλη μου, πες. Μας είπατε κάποια πράγματα εδώ πέρα με αποδείξεις για τον κύριο Μπέρκο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το 2010 που χάσατε, ναι. Αντί να παραμείνετε παρά να περιμένουμε 12 χρόνια, παρά να περιμένουμε 12 χρόνια, γιατί φύγατε? Δεν μπορούσατε να κάνετε να ασκήσετε αυτή την πολιτική, αυτή την αντιπολίτευση, έτσι ώστε να ενημερώνετε τον κόσμο ότι θα έπρεπε, δηλαδή, να χάσει λέρος 12 χρόνια από το να είσαστε, παρά να ήσασταν δίπλα και να κάνετε την αντιπολίτευση που κάνατε. Να συμπληρώσω την ερώτηση για να μου κάνετε πια. Να συμπληρώσω. Ωραία ερώτηση. Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια, όπως είπε ο φίλος μου ο Μαυρούλης, είχαμε μια οικονομική εξαθλίωση, είχαμε μνημόνια, είχαμε οικονομική κρίση, είχαμε έμφυα, είχαμε το μακεδονικό, είχαμε τον κορονοϊό, είχαμε ενεργειακή κρίση, είχαμε ρήτρα αναπροσαρμογής, είχαμε αύξηση των τιμών των προϊόντων, είχαμε λιμενοπτικά, κύριε Κοτάκη, είχαμε τα πάντα. Δεν σας άκουσα μια φορά να πάρετε θέση, να πείτε μια γνώμη για τα ελληνικά, να πάρω θέση. Για όλα αυτά. Δεν είναι μόνο τα λειτουργικά. Να πάρετε ακούστε, θέση. Θα σας απαντήσω. Να πάρετε θέση, να πείτε την άποψή σας. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, σας κάνω τώρα μάθημα, είστε πολύ πιο έμπειρος από μένα. Απλώς μου κάνει εντύπωση και πολλές φορές σας τα καταλογίζω. Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα όρους φάντασμα κτλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος που είναι τόσο έμπειρος δεν πήρε ποτέ θέση για αυτά τα θέματα. Να πει κάτι για τη ρήτρα προσαρμογής που ρήμαξε τις ελληνικές οικογένειες τον τελευταίο καιρό. Για τον έφη. Για όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 12 χρόνια. Δεν αφήνω στην άκρη. Ακούστε. Τα του Δήμου. Τα του Δήμου τα αφήνω στην άκρη. Γιατί τώρα σας ακούμε τόσα χρόνια. Πάμε. Γιατί τα κάνει καλά ο κύριος Κόλλιας τόσα χρόνια. Εμένα το λέτε.
Θα τα ακούμε τώρα. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο φίλο μου τον Μανώλη. Εάν τον πλήρωνα να μου κάνει αυτή την ερώτηση, δεν θα μου την έκανε. Και σε ευχαριστώ. Όχι, εντάξει. Ακούστε. Και να τον πλήρωνα, δεν θα μου την έκανε. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Θα την έκανα εγώ όμως. Δεν πειράζει, ακούστε. Ήμουν 8 χρόνια στην αντιπολίτευση και 8 χρόνια επικεφαλής του Δήμου. Αλλάζω τον τόπο, αλλάζουμε τους συνεργάτες τον τόπο και χάνω τις εκλογές. Με γεια μου, με χαρά μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έφταιγαν τα έργα, σαφώς. Υπήρχε άνθρωπος να πει γιατί έκανε το γεννήμα. Έφταιγα εγώ, σαν Δημόσιος. Τι λέει η Δημοκρατία? Έκλεισε ένα κύκλο. Είχα αξιολογότατους συνεργάτες. Επικεφαλής ο Μιχάλης ο Κοντραφούρης. Καλό όλο το συνδυασμό και λέω, παιδιά, αυτός ο κύκλος με έχει κλείσει. Από τη στιγμή που αλλάζεις ένα τόπο, που η διαχείρισή σου είναι άψογη, που μέχρι το μισθό σου δεν παίρνεις γιατί έτσι ήθελα. Έτσι ήθελα. Δεν είχα ανάγκη. Έκανα ένα... Όχι, εντάξει, να είστε καλά. Ακούστε, να δείτε. Άρα λοιπόν, εάν έρθετε όλοι στη θέση μου, πικράθηκα για την απόφαση της κοινωνίας. Κατά τα άλλα προσωπικά μου έκανε καλό, έτσι, επαγγελματικά και τα λοιπά και προσωπικά. Άρα έκλεισε ένας κύκλος και τι λέει η Δημοκρατία, παιδιά? Έχασε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, παραιτήθηκε. Έχασε ο Κώστας ο Καραμαλής, παραιτήθηκε. Έχασε ο Αντώνης Σωμαράς, παραιτήθηκε. Έχασε ο Γιώργος, έχασε ο Σιμίτης, παραιτήθηκε. Γιατί τα έχετε μαζί μου? Δηλαδή, επειδή έκανα μια υπέρβαση άκρος δημοκρατική. Αντί να μου πείτε συγχαρητήρια, γι' αυτό σας λέω πληρωμένη. Ρε Τιμόθε, μπράβο σου. Άφησες σε πιο νέα παιδιά και σε έναν έμπειρο, τον Μιχάλη τον Κοντραφούρη. Okay. Δεν άφησα τον τόπο στο πουθενά. Και όταν άκουγα, γιατί δεν κάθισες, και λέγει ο Μιχάλης ο Κολλιάς, γιατί έφυγε. Ξέρετε ποιον αναζητάτε τελικά? Κάποιον που έχει να δώσει. Και σας ευχαριστώ. Γιατί έπρεπε να λέγατε, ρε, ευτυχώς που έφυγε και σύχασε ο τόπος. Και πήρε μπροστά ο τόπος. Σας ευχαριστώ λοιπόν που στενοχωριέστε που δεν παρέμεινα, αλλά εγώ έπρεπε να σφραγίσω τη διαδρομή μου, τη δημοκρατική. Και έπρεπε να παραιτηθώ. Πάμε τώρα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και είναι ειλικρινέστατη και είναι και η αλήθεια. Πιστεύω βαθιά στη δημοκρατία. Πάμε τώρα εδώ. Μη μου πείτε ότι φταίει ο έμφυα και η κρίση που στέλνεις με ψεύτικα πράγματα στον εισαγγελέα ανθρώπους. Μην τρελαθούμε. Φταίει η κρίση. Φταίει ο έμφυα. Έχω κάνει 3-4 παρεμβάσεις. Εντάξει, απάντηση. Μη μου πείτε ότι φταίει ο έμφυα που θέλαμε να κλείσουμε φυλακή 10 χρόνια με ψέματα ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω κάνει ελάχιστες παρεμβάσεις. Ακούω επί Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Μηταράκη και τον τότε Υπουργό Άμυνας, δεν θυμάμαι, τον που ήταν και στρατηγός. Στεφανής. Το Στεφανής. Και λένε, θα βάλουμε φράχτη στο Αιγαίο για να σταματάμε του εισβολής, σε παρένθεση. Και κάνω ένα άρθρο. Το κοινοποίησα και σε εφημερίδες. Και λέω, ένας αποτυχείο καπετάνιος, οικογενειακός, και ένας στρατηγός θέλουν να βάλουν φράχτη στο Αιγαίο. Αν το βάλουν στα 12 μίλια που δικαιώμεθα, είναι κάζος μπέλι με την Ιταλία, με την Τουρκία. Αν το βάλουν ολιγότερα από τα 12 μίλια, είναι σαν αποποιούμεθα του δικαιώματος των 12 μιλίων. Έχετε δει το φράχτη να μπαίνει? Εσείς νομίζετε ότι τυχαία δεν μπήκε ο φράχτης? Δεν είχαν πάρει είδηση τι θα έκαναν. Και μάλιστα είχαν βγάλει και το κόστος, λέει. Λέει, πού θα πάει να βάλεις το φράχτη? Αν το βάλεις στα 12 μίλια που έχεις το δικαίωμα. Πας σε πόλεμο. Εάν το βάλεις στα 10, είναι σαν να χαρίζεις στα 2. Είδατε κανένα φράχτη? Μάλιστα. Δεύτερον, κάνω μια άλλη παρέμβαση με το μεταναστευτικό. Γιατί την παγκόσμια κρίση, το να βγει ο Τιμόθεος ο Κωτάκης από το πουθενά, έχετε διαβάσει άρθρα μου εσείς, στον οικονομικό του ταχυδρόμου παλαιότερα κτλ. Το να βγει ο Τιμόθεος ο Κωτάκης τώρα να μιλάει για την κρίση της Lehman Brothers,
που έφερε την κρίση στην Ευρώπη και σε εμάς και τα μνημόνια, νομίζω ότι θα είναι γελίο. Ποιος είσαι εσύ, ήσουν δήμαρχος σε μια εποχή, τώρα κάνεις άρθρα κτλ. Στον κόσμο. Πάμε στο μεταναστευτικό. Εάν είχαν γίνει όλα τα έργα αυτά που σας είπα πριν, μαζί με την μετεξέλιξη του κρατικού θεραπευτείου, επιμένω, με 600 θέσεις εργασίας. Πράγμα που θα γίνει. Αν είχε γίνει μέχρι το 16, εγώ είχα το 10, δηλαδή το 15, εσείς πιστεύετε ότι θα είχαμε χωσπότερο? Και ξέρετε τι με λυπεί? Δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αυτό το μέλλον της νιώτης της Λέρου. Καταλαβαίνω όταν δεν έχεις να πάρεις σιγάρα. Και καλά κάνουν και δουλεύουν τα παιδιά εκεί. Και σαν security και εσείς εκεί δουλεύετε και καλά κάνετε. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το μέλλον του τόπου, παιδιά. Όχι. Εγώ εγγυώμαι ότι αν όλα πάνε καλά στο αποτέλεσματα των επόμενων εκλογών, που ξέρω τα αποτέλεσματα, διότι ζω στην κοινωνία, τη ζω καθημερινά, σε 3 χρόνια τουλάχιστον δεν θα υπάρχει Λεριός που θα δουλεύει εκεί. Γιατί θα έχει καλύτερους αμοιβόμενους μισθούς στην ελεύθερη αγορά και οι μισθοί θα είναι και επιχειρηματίες. Άρα, έχω κάνει 2 παρεμβάσεις σε αυτά τα χρόνια που μου λέτε ότι λείπω, ουσιαστικές, και δεν θεώρησα ότι πρέπει να κάνω κι άλλες. Παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν εν ζωή και άλλοι δήμαρχοι. Είδατε κανένα να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις? Εγώ πότε αποφάσισα να ξαναείμαι υποψήφιος δήμαρχος? Την προηγούμενη τετραετία. Το γνωρίζετε καλά. Υπήρχε ένα θέμα. Και δυστυχώς απεδείχθη ότι ήταν σοβαρό το θέμα. Θα ήμουν υποψήφιος την προηγούμενη φορά. Δεν μπορούσα να αντέξω και τα 2 θέματα. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσω να κάνω και εγώ 2 ερωτήσεις. Με όλη την ειλικρίνεια, έτσι, αυτά αισθάνομαι. Καταρχήν, πρέπει να πω, να μου το επιτρέψω. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσω εγώ. Ήθελες να μου κάνεις ερωτήσεις? Όχι, να κάνω 2 ερωτήσεις εγώ. Τι ερώτησα, με έκανες προηγουμένως ότι μιλάω άσχημα για τον κύριο Κόλλια. Θα σας κάνω εγώ 2 ερωτήσεις. Εδώ πέρα δεν ήθελα να χαϊδέψουμε αυτή. Είπατε τα πράγματα που θέλατε, τώρα είναι η σειρά μας. Απλά να πω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Η Λέρος έχασε ένα ευπατρίδι. 2 ανθρώπους χάσαμε. Εγώ γνωρίζω τον κύριο Λουδιά. Να πούμε στην οικογένειά του τα θερμά μας συλληπιτήρια. Ένας άνθρωπος εξαιρετικός, υπέροχος. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει. Και εγώ ήμουν στην νεκρόσημη ακολουθία, συλληπίθηκα. Και χάσαμε και μια νέα κοπέλα 56 ετών. Δεν χρειάζεται να. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό και να ευχηθούμε και στην οικογένεια. Ο Θεός να τους αναπτύξει. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω 2 ερωτήσεις, θα κάνω. Επειδή το ξέρετε, κύριε Δήμαρχε. Αυτές που έγραψα. Όχι, αυτές που έγραψα εγώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι όποιος έρχεται εδώ θα ακούσει αυτά που πρέπει να πούμε, διότι και εμείς από αυτά κρινόμαστε. Τα αυτιά έχουμε χρόνο να τα χαϊδέψουμε. Τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος και ο κόσμος θέλει να ακούσει αλήθειες. Και μια λοιπόν που είστε στο κομμάτι της ηθικής, τώρα ξέρετε, μου έχετε βάλει έτσι το μικρό. Στην πολιτική, έτσι. Στην πολιτική. Να μην μπερδευόμαστε. Στην πολιτική. Ξεκάθαρα. Γιατί μπορεί να παίζουν χαρτιά για να σε κλέψω. Ωραία. Αλλά θα κλέψω εσένα, θα κλέψω την κοινωνία. Σωστό γι' αυτό. Ή το ανάποδο. Καταρχήν να κάνω, θέλω μια μονολεκτική απάντηση. Ο διαγωνισμός στο LED όπως το περιγράφεται, κάνει κάποιους που έχουν υπογράψει να μην κοιμούνται ήσυχοι και για εσάς τελικά ήταν τη σημαδεμένη τράπουλα? Για να καταλάβει και ο κόσμος. Όχι, όχι. Στο διατάφτα. Δύο λεπτά, μην παρεξηγηθούμε. Η Οικονομική Επιτροπή ήταν. Ακριβώς, η Οικονομική Επιτροπή. Εσείς θεωρείτε τώρα ότι όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής γνωρίζουν, περιμένουν την ενημέρωση. Περιμένουν από τον Δήμαρχο που είναι πρόεδρος της Επιτροπής και από τον καθήλυα αρμόδιο αντιδήμαρχο των Οικονομικών Επιτροπών. Η εμπειρία δική σας τη λέει, κύριε Δήμαρχε, σημάδεψε κάποιος συντράκτη, έτσι πώς μου τα λέτε. Πάντως μόνα τους δεν άλλαξα. Ωραία. Έτσι πώς μας τα λέτε, δεν νομίζω να κατάλαβαν όλοι εδώ κάτι διαφορετικό. Ακούστε. Φαίνεται ότι κάποιος μεθόδευσε πράγματα εδώ. Αυτό, ακούστε. Εγώ είδα τις διαφορές και υπάρχουν. Ακριβώς. Εγώ λέω αυτά που είπατε εσείς. Αυτός που θα κρίνει ποιος τα έκανε δεν είμαι εγώ. Ωραία. Ναι, συμβουλή μου. Τι συμβουλή μου τώρα. Πότε ψηφίζουν το Στέλιο το Λουδιά, πότε ψηφίζουν το. Είναι και φίλοι μου. Όλοι οι φίλοι είμαστε, ρε παιδιά. Εγώ λέω. Δηλαδή, εάν αυτοί οι άνθρωποι τώρα πάρουν αυτές τις 2 συμβάσεις και τις στείλουν σε έναν επίτροπο. Ας τον επίτροπο. Είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν μπήκα. Επίτηδες δεν μπήκα στο θέμα του επιτρόπου. Ωραία. Ποια είναι το θέμα? Επαναλαμβάνω. Και ας γραφτεί.
ποιας επίτηδες δεν μπήκα στο θέμα του Επιτρόπου. Οκ. Τι είσαι αποκεντρωμένης είναι δηλαδή. Πρόεδρος τοπικής επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, δεν είστε. Δεν είμαι με αυτή την ιδιότητα, δεν θέλετε να το πω. Όχι, 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 άσχετο. Το ξέρω, όχι, δεν το είπα. Προς Θεού, δεν το είπα γι' αυτό. Δεν το είπα γι' αυτό. Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν βουλευτές. Υπάρχει Υπουργείο. Υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ τελείωσα την αποστολή μου. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος να ενημερώσω την κοινωνία πρωτίστως και να ενημερώσω τη συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που είμαι σίγουρος δεν γνώριζε τίποτα. Πάντως, κύριε Κοντάκη, έχει μία σχέση αυτό που λέει ο Δημοκρατής, διότι όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περνούν από τον τομέα και εγκρίνουν. Και αν δεν είναι καλές, επιστρέφονται πίσω. Ας σας πω. Ακούστε. Εντάξει, όχι. Όχι, προς Θεό, ακούστε. Δεν μου αρέσει. Γιώργο, δεν σας είπα ελεύθερο εδώ παραπέρα. Γιώργο. Να σου κάνω. Με λίγα λόγια. Δύο λεφτά. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις καλά. Λόγω εμπειρίας τα λέω, δεν είναι θέμα εξυπνάδωση. Όλες οι δαπάνες του Δήμου μας και των υπόλοιπων Δήμων περνούν από προληπτικό έλεγχο από τον πάρεδρο του ελεκτικού συνεδρίου και κάθε χρόνο οι ισολογισμοί των Δήμων παραπέμπονται στην ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου. Ακούστε. Τι λέει ο πάρεδρος, λέει τι έγινε εδώ πέρα, έγινε διαγωνισμός, μπράβο. Επιτροπή παραλαβής του υλικού τάδε έγινε, μπράβο. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε, ναι. Ρε όταν τελικά δεν πήγανε και μια επιτροπή υπέγραψε ότι πήγανε, τι δεν σου κάνει ο πάρεδρος. Ή αποκεντρωμένοι. Επειδή τα θέματα είναι σοβαρά, ξεφεύγουν από τη διοίκηση. Το ξαναπούμε. Επειδή τα θέματα είναι σοβαρά, ξεφεύγουν από τη διοίκηση. Εσείς τι θα κάνετε. Δυο λεφτά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, στο σύνολό τους τι θα κάνουν. Πάρτε μια απόφαση. Πάπατε. Μετά την Οικονομική Επιτροπή δεν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι αυτό. Δεν έρχεται. Παλιά έρχονταν. Είναι υπερψήφιση. Ψηφίστηκε ο τρόπος διαδικασίας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πάρε με το κόλλιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ τα κατέθεσα ότι σας φωτίσει ο Θεός. Ωραία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, κοινωνία, τέλος. Ωραία, δύο ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Πρώτον, επειδή αφορά εσάς και κάνουν την ερώτηση πιο πολύ. Φωτικά, διότι το να βλέπεις έναν δήμαρχο να φτιάχνει κάποια έργα και έναν άλλο να πάει να εγκαινιάζει το έργο του προηγούμενου δημάρχου βάζοντας πέντε ταμπέλες, θα ήθελα η ερώτηση είναι αυτή, τη δική σας άποψη γύρω από αυτό το θέμα και πώς αισθανθήκατε βλέποντας κάποιον που έχει κάνει κάποιες μικροπαρεμβάσεις να ξαναγκαινιάζει με ταμπέλες τα έργα αυτά. Ακούστε. Ας πούμε, είδα και μια ταμπέλα εκτός από τα έργα, είδα και μια ταμπέλα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Μιχάλη του Κόλια ότι ανακαίνισαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που εμείς που τη φτιάξαμε δεν βάλαμε καμιά ταμπέλα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το βάλαμε κάπου κακό, αυτή δεν θα βάλουμε. Ναι, βάλαμε κάτι έπιπλα, λέει ανακαινήσει και τέλος πάντων, ακούστε. Εμένα κάποιοι συνεργάτες μου λέγανε Δημόσια, όταν θα πάμε πάνω στο Δήμα, ξυλώσουμε αυτές τις ταμπέλες που βλέπεις. Η απάντησή μου είναι η εξής. Θα παραμείνει εκεί ως δείγμα πολιτικού αμοραλισμού. Για να θυμούνται αυτοί που γνωρίζουν τη διαδικασία ότι τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται διότι ξεφτιλίζουν την πολιτική. Άρα θα παραμείνουν εκεί όσο θα είμαστε στο Δήμο. Ωραία. Για να θυμούνται. Ηθική στην πολιτική. Πολιτικός αμοραλισμός. Ωραία. Λέτε. Ηθική στην πολιτική. Θα κάνω τώρα και τη δύσκολη ερώτηση της βραδιάς. Να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι σχέσεις σας, κύριε Τιμόθεο Κοντάκη. Καταρχήν να ξεκινήσω με έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα σας χρόνια, συμπορευτήκατε μαζί και μιλάω για τον Μιχάλη τον Κοντραφούρη. Ποια είναι η σχέση αυτή τη στιγμή του Τιμόθεου Κοντάκη και του Μιχάλη τον Κοντραφούρη? Ακούστε, έχω ακούσει πάρα πολλά. Και θα σας απαντήσω όπως σας απάντησα και την προηγούμενη φορά που μου κάνατε την ερώτηση. Άρα δεν επαναλαμβάνομαι μόνο εγώ, επαναλαμβάνεστε και εσείς με τις ερωτήσεις. Και σας απάντησα. Πέρασαν 14 μήνες. Μπορεί να έχουν αλλάξει πράγματα. Να μην το γνωρίζουμε. Ακούστε. Δεν ξέρω τώρα πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο. Αλλά πιστέψτε με, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραία. Ακούστε. Εγώ με τον Μιχάλη τον Κοντραφούρη συνεργάστηκα περίπου 16 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω.
αντιπολίτευση, ιστορίες. Μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε ανταλλάξει μία ψυχρή κουβέντα. Μία ψυχρή κουβέντα. Το ότι είχαμε διαφορετική άποψη στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αντιπολίτευση, αυτό είναι υγεία της δημοκρατίας. Αυτά. Πιστεύετε ότι ο κ. Κοντραφούρης θα σας βοηθήσει σε επόμενες εκλογές? Γιατί δεν ρωτάτε εκείνον, ρωτάτε εμένα? Εσείς έχετε... Θα ρωτήσετε εμένα τι θα κάνει οποιοςδήποτε. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που έχετε ξεκινήσει έναν αγώνα μαζί, έχετε συμπορευτεί, έχετε πετύχει πράγματα. Εγώ, μαζί. Ακούστε, εδώ έδωσα μια συνέντευξη. Τώρα θα κλείσω κιόλα. Και θα καλέσω όλη την κοινωνία. Εγώ, παράδειγμα, προγραμματίζω σύντομα να εκθέσω τις απόψεις μου και αυτά που σκέφτομαι για τον τόπο πρώτα σε όλους τους κομματικούς οργανισμούς που υπάρχουν στη Λέρο. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ κτλ. Θα έρθω σε επαφή με όλους τους συλλόγους του τόπου μας. Θα φτιάξω ένα πρόγραμμα. Έχω και μια προϊστορία που έχω αποδείξει τουλάχιστον τη συμπεριφορά μου προς την κοινωνία και τη δημοκρατικότητά μου. Όποιος θέλει ακολουθεί. Τέλος. Μάλιστα. Σαφέστατο αυτό που είπατε. Ναι. Πάμε λοιπόν στη σχέση του Τιμόθεου Κωτάκη με τον Γιώργο τον Παυλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή κατέβηκε μέσα στις εκλογές, σας είχε βοηθήσει. Υπήρχε αυτό το χαρτί που βγάλατε πριν από χρονικό διάστημα που προσπαθήσατε να πείτε όσον αφορά το πρέσβης περιοδευτής ότι είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Υπάρχει μια δικαστική εξέλιξη. Ποια είναι η σχέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Για να καταλάβει ο κόσμος. Ότι μου έχει κάνει δύο-τρεις μήνες. Σας έχει κάνει μήνυση ο Γιώργος Παυλής για το θέμα αυτό, ναι. Μου ζήτησε 500.000 ευρώ. Ναι, φώθηκα. Όχι, όχι. Δεν ξέρω, και τελικά, το, επειδή μου το ανοίγει το θέμα. Μου ζήτησε 500.000 ευρώ προεκλογικά του 19 σε εκλογές. Όπου πήγαινε, από τον Κοτάκη θα πάρω 500.000 και άλλα 500 από τον Κόλλια, νομίζω. Ναι. 500, 500, 500, βγήκε μια απόφαση του δικαστηρίου και λέει στον κύριο Παυλή: θα πληρώσει τον κύριο Κοτάκη 7.500 ευρώ. Λοιπόν, άλλο, τι θέλετε? Όχι, η σχέση ποια είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό έγινε το χαρτί. Η σχέση ποια είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν πάτε μια εκλογική αναμέτρηση, του στέλνει του συνεργάτε σε όλου κοντά, δεν είναι? Ακούστε. Φίλε Νίκο, έχω ένα πρόγραμμα. Έχουμε ένα συνδυασμό καταπληκτικό. Και με χαροποιεί γιατί έχουμε πάρα πολύ νέου ανθρώπου. Και έχουμε όλε τι διαβαθμίσει. Όλε τι γενιέ, αν θέλετε. Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με την κοινωνία. Και θα σας πω ποιο είναι το θέμα της κοινωνίας. Εάν αυτά που θα προτείνουμε οι συνεργάτες μου και εγώ συν την όλη ιστορία της πορείας μου, όποιους συγκινήσουμε και θελήσουν να ξαναφτιάξουμε τον τόπο, έχει καλώς. Εάν η πλειοψηφία πει το ανάποδο που δεν θα το πει, βλέπω τι θα γίνει. Είστε πολύ σίγουροι. Σας βλέπω απόλυτα πολύ άνετο και σας βλέπω... Όχι, απόλυτα σίγουρος είμαι. Είναι απόλυτα σχεδόν νικητή. Το γνωρίζουν, δεν υπάρχει το σχεδόν, βγάλτε το. Το γνωρίζουν και οι πολιτικοί. Και δεν έχετε συνηθίσει στις συνεντεύξεις, δεν έχετε πολιτικοί αντίπαλοι. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Παυλή και το. Βέβαια, έχω να ρωτήσω κι άλλον. Γιατί και άλλον. Με αυτόν είχατε. Θα πάρουμε όλες. Κοιτάξτε, κύριε Κοντάκη, εντάξει, ωραία τα λέμε, εδώ σας λέω. Πέστε, μέλα. Είτε αρέσουν, θα κάνουμε τις δικές μου ερωτήσεις. Γιάννης Αντάρτης. Ένας άνθρωπος με τον οποίο είχατε και με αυτόν μια πολύ έντονη, θα έλεγα όμως, σε ένα πολύ εφορπές κομμάτι όσον κόσμια αφορά. Ναι, όχι, δεν μπορώ να πω, όχι. Το δέχομαι. Κόσμια. Ποια είναι η σχέση σήμερα με τον τέος δήμαρχο και αυτό που είχε γίνει? Πάρα πολύ καλές. Ακούστε. Διότι σε μένα τα έλεγα τα πιο πολλά. Στις δικές μας εκπομπές. Ακούστε, πρέπει να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή πολιτική αντιπαράθεση με τον Γιάννη τον Αντάρτη. Μεγάλη ένταση. Με αξιοπρέπεια όμως. Και από τη μεριά του και από τη μεριά μου. Επειδή διάφοροι εκείνη την εποχή αλλά και μετά έλεγαν διάφορα που δεν ίσιαν, εγώ ποτέ και στη μεγάλη ένταση, δεν είπα ότι ο Γιάννης ο Αντάρτης καταχράστηκε ένα ευρώ. Ποτέ. Αυτό που έλεγα και φώναζα και επέμενα, που και συμφωνεί και ο ίδιος, αν πάτε να το ρωτήσετε αύριο, εγώ τον τελευταίο καιρό που είμαι, τον βλέπω κάθε 10-15 μέρες, πίνουμε καφέ, συζητάμε για τα προβλήματα του τόπου. Για το τι πρέπει. Τα αντιλαμβάνετε και στα προβλήματα. Αφήστε να συζητάτε. Ρωτήστε τον εκεί, εσείς. Θα το σας μεταφέρω τώρα. Όχι, θα το ρωτήσω, εντάξει. Απλά συζητάμε για τα προβλήματα του τόπου. Και εκείνος δέχεται και δεχόταν και δέχεται ότι είχε θέμα στη διαχείριση των πραγμάτων. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, είσαι αντιδήμαρχο. Έχεις 4 αντιδημάρχους. Έχεις τεχνικές υπηρεσίες. Έχεις οικονομικές υπηρεσίες.
Αυτό για να το συντονίσεις, προσέξτε, να το συντονίσεις και να το φέρεις εκεί που πρέπει να το φέρεις με ευγένεια και με δημοκρατία, θέλει και μια ικανότητα. Δεν έχουν όλοι την ικανότητα. Ο Γιάννης Αντάρτης είναι άριστος πολιτικός μηχανικός, καλό παιδί, τίμιο παιδί κτλ. Αλλά του ξέφυγε η διαχείριση των πραγμάτων σε κάποια θέματα. Αυτό δεν έχει σχέση. Δεν είπα ποτέ μου, φέρτε μου μία τοποθέτησή μου. Είχαμε μιλήσει 100 φορές στην τηλεόραση τότε κτλ. Ποτέ δεν είπα ότι καταχράστηκε ένα ευρώ. Ξεχάστε το. Και τότε το πίστευα και τώρα το πιστεύω ακόμα περισσότερο. Τώρα, διαχείριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θες να κάνω. Εγώ ήμουν αντιπολίτευση και έπρεπε να καυτηριάζω πράγματα που δεν λειτουργούσαν σωστά. Διαφορετικά, ας φύγω. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση ή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και η τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι κάτι που λαμβάνουμε στην κοινωνία και μου το λένε πολλοί, μπορεί να το έχουν πει και σε στελέχη, σε ειδικούς ανθρώπους, αν το κομμάτι αυτό της κεντροδεξιάς, να το θέσω έτσι λίγο πιο γλυκά για εσάς, κατέβει με τον Τιμόθεο Κωτάκη υποψήφιο, τον Στέλιο του Λουδιά υποψήφιο που έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιο, με τον Γιώργο τον Παυλή που εκεί πει θα είμαι υποψήφιο, δίνουν ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ στον νυν δήμαρχο να επανεκλεγεί. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ απαντώ ότι με στενοχωρεί που μιλάω 2 ώρες μαζί σας και δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην έχω καταλάβει. Αλήθεια. Δεν είναι κακό να μην έχω καταλάβει. Αλήθεια. Απλά θέλω αυτό να μας το ξεκαθαρίσετε, διότι. Θα το ξεκαθαρίσω. Το συζητάει ο κόσμος πάρα πολύ. Θα το ξεκαθαρίσω. Αν δεν το συζητάει σε εσάς, εγώ οφείλω να σας το θέσω. Θα το ξεκαθαρίσω. Παρακαλώ. Είπα πριν ότι έχω προγραμματίσει και θα το κάνω και σύντομα. Να ενημερώσω όλους τους κομματικούς σχηματισμούς που υπάρχουν στη Λέω. Υπάρχουν κάποια μικρά κόμματα που δεν έχουν εγγραφεία. Πού θα πάω τώρα? Πού να πηγαίνω πάνω στην Αθήνα να μιλάω για το. Εντάξει, είναι 4 πολιτικοί σχηματισμοί εδώ. Κουκουέ, Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμό. Και εκείνα. Και είναι και του Βελόπουλου κάποιοι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αν υπάρχει. Ναι. Τέλος πάντων, πάση περίπτωση. Θα πάρω από τις απόψεις. Θα συναντήσω όλους τους συλλόγους από τις απόψεις. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών? Για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος και να έχει δίκιο οποιοδήποτε άλλο συνυποψήφιο. Για μένα το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ότι συγκρούονται 2 κόσμοι. Ο ένας κόσμος είναι αυτός που διχάζει την κοινωνία. Ένας κόσμος είναι αυτός που διχάζει την κοινωνία, εκφοβίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και όποιον θεωρεί ότι δεν θα τον ψηφίσει, εκδικείται λέγοντας και ψέματα και στέλνοντας και στον εισαγγελέα και άμα τύχει και για κακουργήματα τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν εφαρμόζει τις δημοκρατικές διαδικασίες, είπαμε προηγουμένως για προκηρύξεις, για τις κολόνες κτλ. Δεν τηρεί λοιπόν τις δημοκρατικές διαδικασίες με την εφαρμογή των νόμων και κατά την άποψή μου προσβάλλει και υποβαθμίζει τους πολίτες και τη λέρω. Ο ένας κόσμος είναι αυτός. Όποιος θέλει ψηφίζει αυτόν τον κόσμο. Εσείς λέτε ότι θα πάρει πλειοψηφία αυτός ο κόσμος. Δεν το λέω. Ναι, ούτε ο κόσμος το λέει. Ωραία. Ακούστε τώρα. Η άλλη μεριά, ο άλλος κόσμος, με στοιχεία, είναι ο κόσμος της αξιοπρέπειας, είναι ο κόσμος της δημιουργίας, είναι ο κόσμος της δημοκρατίας, είναι ο κόσμος της ανάπτυξης και της προόδου και του σεβασμού προς όλους τους πολίτες. Αυτό είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Είναι 2 διαφορετικοί κόσμοι. Και εγώ θεωρώ ότι θα είναι λάθος. Εγώ παρεξηγήθηκα, το πω τώρα δημόσια, με τον Μανώλη, τον Πιθαρογύρη, σε μια συνέντευξή σας, που είπε, εντάξει, και νέος στην τοπική επιτροπή και τα λοιπά, δικαιολογείται, που είπε ότι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θα φωνάξω το δημόσιο τον Κοντάκη, θα φωνάξω τον Παυλή, θα φωνάξω τον Στέλιο του Λουδιά για να αποφασίσουμε ποιος θα κατέβει. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Συγγνώμη, δεν το. Τέλος πάντων, μπορεί να το πει. Συγγνώμη, θα το πει, θα διορθώσει. Μπορεί να κάνω λάθος. Συγγνώμη, μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ δεν συγκρούονται κόμματα. Δεν χωρούν κόμματα. Είμαστε μια κοινωνία το σιδά. Εσείς νομίζετε ότι μπορεί να βρουν τα 4 κόμματα 30 στελέχη που έχουν όρεξη και διάθεση για να αλλάξουν τον τόπο? Εδώ πρέπει να ενωθούμε. Και τι λέω λοιπόν εδώ? Εδώ είναι 2 κόσμοι. Ο ένας κόσμος είναι αυτός
Και ο άλλος κόσμος είναι αυτός που ζήσατε. Και είδατε. Διαλέγεις και παίρνεις, Νίκο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά. Πάνω, την ερώτηση μια κάνει εγώ και είπε ο Μανώλης ότι... Ναι, γύρω. Εδώ εσύ το αναφέρατε πριν να λέμε εγώ. Ωραία, ναι. Πες Μανώλη. Του κυρίου Ιγναντίδη. Σωστά. Που υπάρχουν, λέει, τρεις υποψήφια από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είπα ότι έχω μιλήσει με τους δύο από τους τρεις και είναι εδώ είσαστε μπροστά να τα πούμε όταν είμαστε στο γραφείο μου για μια προσωπική σας υπόθεση. Μπράβο. Και μου είπατε, πες στους θεϊού, αν είναι να κατέβει μαζί μου. Ναι, θα... Έτσι, ναι. Μα και τώρα το λέω. Εγώ εδώ ανέφερα στον κύριο Ιγναντίδη ότι εγώ σαν Δήμτων Λέρου πρόεδρος, και τώρα μιλάω σαν πρόεδρος Δήμτων. Ναι, παιδάκι μου, ναι. Το στίχημα που έχω πάρει από τον κόσμο είναι ότι να κατεβάσουμε κάποιον ο οποίος θα είναι ένας για να πάρουμε το χρήσμα από τις Νέα Δημοκρατίας για να πάρουμε το Δήμο. Δεν θέλω το χρήσμα. Ναι, όχι. Και εσείς με πήρατε τηλέφωνο ναι. και μου είπατε αυτά που μου είπατε ναι. μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Ναι. Και δεν με αφήσατε να μιλήσω κιόλας. Μανώλη, Μανώλη, Μανώλη. Δεν κρύβομαστε, Μανώλη. Μανώλη, συγγνώμη που λέω Τιμόθε. Είμαστε και ξαδέρφια εξαγιστίας. Ακούστε. Δεν χρειάζεται ο τόπος χρήσματα. Μα δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Αφήστε, από την άποψή μου. Τώρα λέω πολιτική άποψη, δεν απαντώ σε εσένα. Συγγνώμη. Η άποψή μου, δεν χρειάζεται χρήσματα. Και θεωρώ ότι όποιο κόμμα δώσει χρήσμα, δεν θέλει το καλό του τόπου. Ή θέλει κάτι πολιτικάντικο να κάνει. Εμείς οι υπόλοιποι, η κοινωνία πρέπει να απαιτήσει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν χρήσματα. Πρέπει να υπάρχουν ικανότητες, πρέπει να υπάρχει φερεγγιότητα προσώπων, ότι θα προχωρήσει ο τόπος μπροστά και ας είναι κουκουέ μουλού, λέω τώρα. Και ας είναι ό,τι να είναι. Φτάνει να ξέρουμε ότι είναι ηθικός, ότι η συμπεριφορά του θα είναι απόλυτα δημοκρατική, ότι θα αγαπάει τον τόπο, ότι η οικονομική διαχείριση θα είναι άψογη. Να δούμε και μερικά έργα. Και ας ψηφίζει. Να δούμε και μερικά έργα. Βάλτε και μερικά έργα, να δούμε, κύριε Δήμαρχε. Άμα θέλει να βάλετε και έργα, ψηφίστε μένα. Στο λιψό το βλέπουμε. Στο λιψό βλέπουμε τα έργα. Θέλετε και έργα, ψηφίστε μένα. Και μας εγκαλούν γιατί κάνουμε και like στο λιψό και λέμε μπράβο στο μάκο. Ποιο σας εγκαλεί. Δεν έχει σημασία ποιο. Μας εγκαλούν. Φοβάσαι να το πει. Γιατί ποιο εγκαλεί. Πάρτε τη συνέντευξη του Δημόρφου, την ακούσετε λίγο. Γιατί φοβάστε να το πείτε όμω. Το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι όπως μας παρουσιάσετε δύο κόσμους εσείς δικούς σας και μέσα από... Εγώ έτσι αυτούς... βλέπω την κοινωνία, Γιώργο. Έτσι βλέπω. Αυτούς τους δύο κόσμους θα πρέπει ο πολίτης να ξεχωρίσει και να επιλέξει. Δεν είναι εύκολο. Είναι σίγουρα δεν είναι εύκολο. Πάντως εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι οι υποψήφοι ναι. θα έχουν δύο κόσμους να παρουσιάσουν. Πώς πούμε. Είστε σίγουρος, γιατί σας βλέπω πολύ σίγουρο για την εκεί. Απόλυτα. Πώς είστε σίγουρος ότι οι δύο κόσμοι Απόλυτα. Που θα παρουσιάσουν οι άλλοι υποψήφοι. Δεν θα είστε στον κόσμο που δεν σας αρέσει εσάς. Συγγνώμη. Δηλαδή, όταν λέτε οι άλλοι υποψήφοι, βάζετε μέσα για τον κύριο Κόλλια ότι θα αποποιηθεί αυτού του κόσμου. Να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εγώ είμαι εδώ με μια ιδιότητα. Το ξέρω. Αλλιώς θα καθόμουν εκεί, θα πεθάνω με την παράταση. Όχι, εντάξει. Στο μέγεθος που μου αναλογεί και στην εμπειρία μου. Όμως, να πάμε να δούμε και τα πράγματα διαφορετικά. Μιλάμε για ένα δήμαρχο, ο Νίκος το ξέρει καλά και όλοι μας το γνωρίζουμε, ο οποίος καθημερινά. Έχει ριζώσει στα προβλήματα της κοινωνίας. Ποια προβλήματα. Ποια προβλήματα. Τα καθημερινά του πολίτη. Υπάρχουν και αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη. Κύριε Κωτάκη, υπάρχουν και αυτά. Πέρα από το γενικό πλάνο, να πάει λέρος μπροστά να γίνουν έργα. Αυτό ακούσατε. Υπάρχει. Να τελειώσω. Για τα έργα μίλησε ελάχιστα. Να το ξέρω. Να τελειώσουμε. Πέρα από αυτό, υπάρχει και ο πολίτης. Η καθημερινότητά του. Τα προβλήματά του. Θα πρέπει να εστιάσουμε τα οποία δεν έλυσα εγώ τότε, δηλαδή. Όχι, δεν λέω Ή δεν είμαι ικανός να τα λύσω. Εσείς αποφάσισε η κοινωνία. Μιλάμε για το μετά. Μπράβο. Για την περίοδο που ο Δήμαρχος μέχρι σήμερα είναι ο κύριος Κόλλιας. Και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας το στηρίζει, διότι είναι δίπλα στα προβλήματά της. Φαίνεται. Αυτό θέλω να πω και μέσα. Φαίνεται. Αυτό βλέπετε εσείς. Αυτό βλέπετε εσείς. Αν ανοίξουν οι κάλπες, θα δούμε το αποτέλεσμα. Αλλά... Λοιπόν, ακούστε, να σας πω κάτι. Και με αυτό να κλείσουμε, το έχουμε λίγο ξεφύγει. Και κλείνω. Και κλείνω. Γιώργο, επειδή έχεις αδερφό ιερέα. Θείο. Θείο, συγγνώμη, με συγχωρείς.
Και εγώ πατέρα ιερέα. Δεν ανέχομαι, δεν μπορώ εγώ προσωπικά. Μπορεί να είμαι ο μοναδικός που το βλέπω. Μπορεί. Αυτές τις συμπεριφορές που διαβάσατε πριν. Αφήστε. Τι θέλω να πω. Αυτές τις συμπεριφορές που είδατε πριν. Παρόλα τα αυτά, να έχω την εσωτερική ανάγκη, την ψυχική, να σηκώνω για τον επιτάφιο. Να στέλνω στον εισαγγελέα ψεύτικα, με ψευδή στοιχεία ανθρώπους να πάνε φυλακή και να σηκώνω, ας πούμε, τον επιτάφιο και την εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Δεν μπορώ, Γιώργο. Δεν μπορώ. Μπορεί να είμαι ο μοναδικός σε αυτό. Μπορεί να μπορούν. Αυτοί είναι οι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένα κομμάτι των διαφορετικών κόσμων. Και να σας πω και κάτι. Ο μοναδικός λεριός εν ζωή, που δεν έχει τίποτα απολύτως να κερδίσει, του να ξαναεκλεγεί δήμαρχος. Διότι αν ξαναεκλεγώ, πρέπει ο πύχης εκεί που τον άφησα να ανέβω άλλο μισό πόντο τουλάχιστον. Διότι αν πάω σε μισό πόντο από κάτω, θα διαγράψω τα προηγούμενά μου. Το κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι ανάγκη για τον τόπο. Αυτά. Είστε έτοιμος. Πανέτοιμος. Εάν η κοινωνία σας δώσει το και είστε έτοιμος να διαχειριστείτε μια διαφορετική κατάσταση στο να διηγείτε το Δήμο, τι εννοείτε. Θα αλλάξει όλα. Δεν καταλαβαίνω να διαβάσω, λέτε. Φτάσαμε δηλαδή από τη χειρόγραφη του Παναγιώτη. Συγγνώμη, τα ξέρω. Εσείς είδατε τώρα ότι εσείς όλοι εκεί πάνω διαβάζετε καλά και εγώ δεν διαβάζω που είμαι μακριά. Μη με προσβάλλετε τώρα. Κύριε Ποτάκη, μιλάμε για εσάς. Αφήστε τι κάνουμε εμείς. Μπορεί να έχετε και δίκιο για το πώς εμείς αντιλαμβάνομαστε. Εγώ σας λέω, είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε το Δήμο κάτω από άλλες συνθήκες. Έχει προχωρήσει τηλεκτρονολογία, οι υπολογιστές, οι ηλεκτρονικές υπογραφές. Τι εννοείτε. Τι εννοείτε. Υπάρχει αυτή. Πέστε μου τι εννοείτε. Η εμπειρία υπάρχει, αυτό είναι. Είστε τι να σου πω, Γιώργο μου, τι να σου πω τώρα. Όχι, αδικείς τον εαυτό σου με την ερώτηση. Δεν μιλάω για εμπειρία. Μιλάς σε μένα τώρα. Δεν μιλάω για εμπειρία πολιτική. Μπράβο. Για τη γνώση στην τεχνολογία, αυτό μιλάω, που χρειάζεται πλέον. Έχει μπει στη ζωή μας. Δύο λεφτά για να καταλάβω. Δηλαδή, οι σημερινοί διοικούντες ξέρουν καλά την τεχνολογία, στον αγώνα του πράγματο πιστεύω πως ναι. Τι ξέρουν καλά, τεχνολογία. Άλλο αυτό. Γιώργο τώρα. Λοιπόν, αδικείς τον εαυτό σου, αγόρι μου. Ακούστηκαν όλα. Εγώ... Αδικείς, αφού είσαι ευφύης. Εγώ κατάλαβα τι θέλω. Είσαι ευφύης, κατάλαβα κι εγώ. Μάλλον, συγγνώμη, είστε έτοιμοι να παίξετε το Facebook. Ρε Τιμόθη, αφού ξέρω. Με το Instagram, φέρω, όλα αυτά. Αυτά λειτουργούν άλλοι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Θα τα λειτουργήσει με εντολή άλλου. Αυτό κατάλαβα. Όπα. Εννοείται, τι καταλαβαίνω. Ξέρω, γιατί ξέρω πόσο. Ξέρω γιατί την έκανε την ερώτηση. Ωραία. Εγώ δεν λέω όμω τα μυστικά σου. Εσύ μου λες τα μυστικά μου. Δημόσια. Να βγουν όλα αυτά. Εννοείται. Ρε Γιώργο, εννοείται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καταρχήν εσάς. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη και τον Γιώργο που θεωρώ συνέβαλαν σήμερα πάρα πολύ στο να κάνουμε βεβαίως μια πολύ έτσι, διαφορετική εκπομπή. Βεβαιότατα. Είναι δεδομένο και το λέω και ότι κερδίζει έτσι ο καλεσμένος. Η δημοκρατία κερδίζει. Κάνει ερωτήσεις, γιατί πραγματικά όλες οι ερωτήσεις θεωρώ ήταν δύσκολες, αλλά απαντήθηκαν. Το ότι κάποιοι Γιώργο κρύβονται και κάνουν μόνο τη συνέντευξη, αυτό το κρίνει η κοινωνία, το κρίνουμε εμείς. Εγώ λίγο να πω. Όχι, γιατί. Γιατί έγινε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Ότι και θα σα ξαναχρησιμοποιήσω, σε εισαγωγικά. Θα σα ξαναχρησιμοποιήσω. Είναι όμως πρέπει να πει η κοινωνία αυτό. Πέρα από παρατάξει κόμματα και ιδεολογίε, είναι τραγικό το ότι η Λέρος δεν έχει ένα τηλεοπτικό κανάλι, δεν έχει ραδιοφωνικό. Θα το κάνουμε εμείς. Είναι μεγάλο, με έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το κάνουμε. Το είχαμε και θα το κάνουμε. Σε κάθε αποκλεισμό και σε χαρακτηρισμού του το δήλωσα και στο σύνδεσμο. Σε ευχαριστώ, αλλά ξέρεις, δεν χρειάζομαι προς Θεού, ναι. Η κοινωνία έχει στην ενέργεια, γιατί δεν έχει ενημέρωση. Αν κάποιος νομίζει ότι να κάνει μια συνέντευξη, όντως εκλεγμένος με τη δύναμη του λεριακού λαού και να κάνει συνέντευξη στον εαυτό του και να βρίζει για 35 λεφτά έναν άνθρωπο που κάνει κριτική είναι και τίποτα κόσμος άλλο. Είναι ο άλλος κόσμος. Μπορεί να συνεχίσει να το κάνει, Γιώργο. Εμείς είμαστε ο άλλος κόσμος. Γι' αυτό είστε και εδώ. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη δική σας δυναμική. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω, κάτι μου έτυχε προσωπικό και δεν μπόρεσα. Και καλύτερα που δεν πήγες. Τι θα έκανες. Πάντως είχαμε καλέσει για να μην λέμε. Μας είχε προσκαλέσει όλους, ήμασταν εκεί και θέσαμε τις ερωτήσεις. Όχι, καλά κάνατε, προς Θεού, δεν το συζητάμε αυτά. Απλά όταν ένας που έχει. Λοιπόν, ο καθένας έχει καλή δικιά του συμβάνω. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε κάτι πριν κλείσουμε να πείτε μια τελευταία φράση. Καλό καλοκαίρι, ειρήνη στον κόσμο. Και οι επιχειρήσεις μας, όλες οι επιχειρήσεις λέω, να πάνε καλύτερα. Άρα λοιπόν να ενανοούμε το ραντεβού με την κατάλληλα μετά το καλοκαίρι. Εκτός αν έχουμε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν. Κάνα τρίμηνο που θέλουμε, έτσι.
Λοιπόν, εύχομαι να μην αναγκαστώ να ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, φίλες και φίλοι, συνέντευξη τύπου του υποψήφιου δημάρχου του κυρίου Τιμόθεου Κοντάκη. Τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο. Ξαναπέστω ότι θα είμαι υποψήφιος, διότι μου τον λένε πολύ συνέχεια. Μου λέει θα είναι αυτός ξανά υποψήφιος και κάθε μέρα πρέπει να βγάζω το ίδιο πράγμα, παιδιά. Πόσες φορές πρέπει να το πω, δηλαδή. Εντάξει, θα γίνω και γραφικός, δηλαδή. Το ξαναείπατε και σήμερα και θεωρώ. Ξέρω εγώ τι να κάνω. Ο καθένας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη, Λέρος Report, Γιώργος Δωδεκάνησος Press που ήταν εδώ πέρα και με βοήθησαν πάρα πολύ και μου δώσατε τώρα ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Θα το... Μια καλή τιμή κάνετε και θα τα βρούμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς. Εσύ είχαμε καλή τιμή στα παιδιά, τα βρείτε. Πρωτίστως, ευχαριστώ εσάς, φίλες και φίλοι, που σήμερα μείνατε κοντά μας και ακούσατε αυτή την συνέντευξη τύπου του υποψήφιου δημάρχου του κυρίου Τιμόθη Κοντάκη. Να είστε καλά και πάντα εδώ, στο Αιγαίο TV, διότι εδώ τα μας καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Να είστε καλά.